Άκου τώρα με λιστάλαχτη φωνούλα πρωινή. Δροσερή θα έλεγα. Παναγιά και Χριστέ, πω. Δεν μπορώ να με ακούσω το ίδιος. Πού να πεις τώρα στον κόσμο και καλημέρα και να ξυπνήσουμε και να πάμε. Δύσκολη είναι η σημερινή ημέρα. Δεν το σταματάμε. Ας κάνει παιχνίδι κόσμος λίγο. Τέχει και να μην κάνει, εντάξει, να καθίσουμε εδώ. Ας πάρει ο Λευτέρη, ας βγάλει όλη την εκπομπή, ας βγάλει το διωράκι. Είναι από αυτές τις δύσκολες ημέρες που φαντάζομαι ότι όλοι εμείς του πρωινού τόσα χρόνια μία στις τόσες τις περνάμε. Η μέρα που ξυπνάς και λες αμάν πότε θα έρθει η στιγμή να ξανακοιμηθώ. Καλά μπορεί να είναι και κάθε μέρα αυτή, δεν έχει να κάνει. Αλλά για μένα είναι ένα δυσκολάκι παραπάνω. Λόγω επειδή είχαμε χθες. Εγώ περιμένω αυτό να με ξυπνήσεις. Τι περιμένεις? Να έρθω εγώ να με ξυπνήσεις, ναι. Ήρε. Χθες το βράδυ είχαμε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Εμβόλυμη αγωνιστική. Είχαμε έναν εμβόλυμο γάμο και παίζαμε. Εντάξει, πριν από λίγο. Κοιμήθηκα καμία, μία μισή ώρα πόσο. Ναι, ήταν κάτι καλά, εντάξει. Ο ύπνος είναι το τελευταίο που θα με δυσκολέψει σε αυτή τη ζωή. Όλα τα άλλα μπορεί, αλλά με αυτά τα ωράρια, άσε τώρα τι να λέμε πρωί. Άρα είσαι μεγαλωμένος στη νύχτα. Στη μέρα είμαι πλέον, πια νύχτα την έχουμε ξεχάσει τη νύχτα. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ως αθλητέως πρωινή βιοπαλεστέ θα σφίξουμε τα δόντια και θα παίξουμε, διότι και ο Άκης που έχω απέναντί μου από κοινό μετερίζει, είμαι σε συμπαραστεκόμενος. Δεν κοιμήθηκες εσύ πάλι? Όχι, εγώ σου το έχω πει, εγώ άμα έτσι κοιμηθώ δεν πρόκειται να ξυπνήσω. Για καλά, εντάξει. Αν έχεις υποχρέωση δεν ξυπνάς, θες δεν θες. Θα πει. Πεις... τι έπαθα, τις προάλλες θα ψάχνω να βρω ποιος θα με πάει στη θέρμη. Να, ποιος θα σε πάει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επειδής της επάλξης στο Λίμπερο 107,4, ό,τι και να μας συμβεί θα είμαστε εδώ. Θα πρέπει να γίνουν σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί για να μην καταφέρουμε να φτάσουμε στο στούντιο. Περνάμε κάθε αντικσότητα, γιατί αυτό έχει το πρωί, αυτό έχει υποχρέωσή μας. Όπως και όλοι εσείς εκεί έξω, μαζί θα την παλέψουμε, μαζί θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Έτσι, το πρωινό πουλί πιάνε το σκουλίκι. Μάλιστα, αυτή η εκπομπή είναι η αγαπημένη, αυτή η εκπομπή, λέω, αυτή η παροιμία είναι η αγαπημένη της εκπομπής, διότι ήταν από τα πρώτα πράγματα που μου είχε πει και μου έμαθε η Κατερίνα Βουγίου κατά να έχει έρθει εδώ. Το πρωινό πουλί πιάνε το σκουλίκι. Συγκλονιστική παροιμία. Καλημερίζουμε και το φίλο μας τον Νίκο που μας συμπαραστέκεται ακούγοντας το χάλι μας προφανώς. Και μας γράφει πάλι, λέει, μπεκρόπινες, ωραίο, οχ, αμάν, δεν μπεκρόπιναμε, είπαμε εργαζόμεθα και πήρε το δός. Καλημέρες, υπερήρωα Μπάτμαν της νυκτερινής ζωής. Τελείωσε αυτή η νυκτερινή ζωή, έχει τελειώσει το παρελθόν. Μία νέα προοπτική είναι μπροστά μας. Μπατμανίδης με ΣΥΡΙΖΑ που λέμε. Πώς θα μπορούσε ο Μπάτμαν να τελειώσει την νυχτερινή ζωή? Όπως την έχω τελειώσει εγώ, ξυπνώντας από τις 5 το πρωί που είναι πάλι νύχτα. Επειδή είναι νυχτόβιο. Δεν είναι. Έτσι, 6 ώρα το πρωί. Κανονικά. Ένας Γιώργος Αγόρας μπορεί να το τελειώσει την νυχτερινή ζωή. Είναι ξεκάθαρο και είναι πασιφανές. Όλο βαρεσίμαντα λόγια λέμε σήμερα. Σήμερα ναι, μάλλον ακόμα μυθισμένος. Τι θα σου πω. Ήρθαμε να δώσουμε, να μοιράσουμε υποσχέσεις. Ήρθαμε να μοιράσουμε γνώση και τεχνογνωσία, όπως πράττουμε καθημερινά από το μετερίζει των 107,4. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Γιώργο που δεν μας ακούει. Απλά μας πάει τα νεύρα γιατί μου στέλνει inbox φωτογραφίες από το Ηράκλειο, στο οποίο φτάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχεις όλα τα άλλα. Έχεις το δικό σου το... Να, πως αρχίζεις και φορτώνεις τώρα σιγά σιγά. Έχεις το γκάιλε. Και ταυτόχρονα σε πολεμάνε και υποτιθέμενοι φίλοι σου. Με προδώσαν και φίλοι που θα λέγανε και τα παιδιά από την Πάτρα. Με αδειάσαν. Ναι, γκάιλε. Τι σημαίνει γκάιλε άραγε? Το έχουμε καθόλου σαν... Είναι. Μην το κάψεις. Απλά αν το έχεις σαν αναφορά το συγκεκριμένο άρθρο, γιατί σήμερα θα έχουμε ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Το προλογίζω από τώρα. Θα μάθουμε λεξικό. Σήμερα Παμπινιώτιδες.
Και φυσικά δεν έχει τον Γκάιλο. Γκάιλες είναι αθηναϊκό το άρθρο. Γκάιλες είναι το ζόρι, αγωνία, λέει στην αχώρια. Κάτι μα τερσάρι. Όπως ο Νταλκάς λέει. Νάτος. Είναι τουρκικής προελεύσεως ο Γκάιλες. Ναι, έχει... τουρκικό. Έτσι. Το είχαμε... είναι αυτό, στεναχώριο, σκοτούρα, βάρος. Κάποτε έχει. Είχαμε μιλήσει και για τις λέξεις τις τουρκικές που έχουμε δανειστεί και χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη, που είναι πολύ περισσότερες από όσες μπορούμε να φανταστούμε. Χαϊβάνι, αυτά. Αυτά είναι τα, αυτά που μπορείς να φανταστείς. Τα τζιέριμ και τα τέτοια μου. Όχι τα τέτοια. Τα αυτά. Okay, okay. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που δεν έχουμε ιδέα από πού προέρχονται. Θα μας απασχολήσουν και τέτοια ζητήματα, διότι και η μέρα, αν μη τι άλλο, οι τελευταίες μέρες δεν παράγουν και αθλητική επικαιρότητα. Όντως, εγώ σου έχω πει, νεκρή μέρα με φώναξε. άμα περιμένεις δηλαδή εξελίξεις να σχολιάσεις, τι να σχολιάσεις, από εδώ και πέρα τι θα μπορεί να συμβεί που να δώσει έναυσμα. Από εδώ και πέρα ξέρεις είναι κάθε μέρα ρε παιδί μου τους επιφυλάσσει. Ναι, το πολύ πολύ να πάρθει κάποιος παίχτης με τρίου βεληνικούς από όλες τις ομάδες και να σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. Ουσιαστικά κινείται ο ΠΑΟΚ σε πρώτο επίπεδο, διότι σήμερα έχει και την πρώτη του συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Άτυπη και τυπική μπορείς να το πεις. Θα μαζευτούν εκεί οι παίχτες, όχι αυτή την περιβόητη πρώτη που θα πάνε στο γήπεδο να κάνουν και τον κακό χαμό. Τα παλιά τα χρόνια σήμερα δύσκολα. Το κόβω και φέτος. Παρ' όλα αυτά, την πρώτη συνάντηση, συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών, αυτό να γνωριστούμε, να πάρουμε τα ρούχα, τις φόρμες. Το σάκο μας. Ναι, να δούμε τι κάναμε το καλοκαίρι, ποιος ανέβαζε περισσότερο Instagram. Ο Πέλκας. Πώς, ο Πέλκας. Ναι. Τι Instagram. Instagram στο stories. Τι ανέβασε ο Πέλκας, τον έχεις φίλο. Πώς το λένε. Πού πήγε ο Πέλκας τώρα, δηλαδή. Μύκονο, πήγε ο Πέλκας. Με Χατζησαΐα, Κίτσιου. Κίτσιου νομίζω. Εκεί μας καταντήσανε. Α, πήγαν. Ρε, εσύ πας τώρα διακοπές με, τα... με τους συναδέλφους, με τους ανθρώπους. Ναι, να δεις όταν τους είναι αυτούς, θα τους πας στη μάπα. Πας, εγώ δεν θα πήγαινα. Θα μου πεις, εγώ είμαι και μόνος μου εδώ, δεν έχω κανένα συνάδελφο να τον πάρω μαζί μου. Αλλά λέμε τώρα, μου δινόταν αυτή η ευκαιρία. Εσύ δεν έχεις αφήσει και φίλο, και φίλο που να μην τον έχεις κάνει και συνάδελφο. Δεν σωστά, αυτοί δεν θα πηγαίνανε μαζί μου. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό σε αυτή την δύσκολη, αν μη τι άλλο, ημέρα, αλλά θα την ξεπεράσουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Ακούγομαι καλά. Ακούγεσαι καμπάνα, περίφημα. Δημήτρης Βέρια. Γεια σου Δημητρό, τι κάνεις. Καλημέρα μου και στον Άκη. Καλημέρα. Θα πήγαινες ποτέ διακοπές με τους συναδέλφους σου? Να, ένα ερώτημα. Πλάκα με κάνεις κύριε Μπάτμαν. Ε? Πλάκα με κάνεις. Πλάκα υποποιέ. Στο, με... στη μάπα όλη τη μέρα, όλο τον μήνα, όλες τις εβδομάδες και πάω για διακοπές μαζί τους. Έτσι, έτσι, ναι, αυτό γιατί... γίνονται αυτά. Ακούμε, βλέπουμε εδώ τώρα οι ποδοσφαιριστές, των οποίων οι διακοπές τελειώνουν σιγά σιγά, πάνε πάλι με τους ποδοσφαιριστές, με τα ίδια. Και γι' αυτό δεν παίζει καλά η ομάδα. Βαριούνται. Βαριούνται. Μήπως θα πρέπει να τους φτιάξουμε αρχικά νέους φίλους να τους βρούμε. Ας κάνουμε ένα γκάλωπ. Έτσι, έτσι. Σε επόμενες εκπομπές. Έτσι, έτσι, έτσι. Πώς την είπαμε τη λέξη, εκτός από τον Ταλκά την άλλη. Γκαϊλές. Ο Γκαϊλές. Ο Γκαϊλές, του Λεμουάκη, είναι το στεναχώρια, το κάψι. Ναι, το, αυτό, ναι, το είπαμε, το είπαμε. Το αχ και το βαχ. Ναι, ενώ ναι. Ο Ταλκάς είναι καψούρα. Βγάζει έρωτα, βγάζει καψούρα, στεναχώρια, αλλά από καψούρα στεναχώρια. Α, έτσι πάει, έτσι πάει ο Ταλκάς, δηλαδή... Ναι, ναι, ναι. Έτσι το αντιλαμβάνεις, δηλαδή... Ξέρω εγώ, ναι. το ξέρω, με το έχουν πει. Δηλαδή, ναι, δεν λέμε ας πούμε... Τραβάω Ταλκά για πάρτι σου. Ναι, ναι, σίγουρα αυτό και μέσα σε πολλά τραγούδια υπάρχουν. Δηλαδή δεν λέμε έχω Ταλκά με την εφορία. Όχι τίποτα, έρωτα με την εφορία, πλάκα. Η σχέση πυροκροτητές είναι... στην εφορία μόνο, τι έρωτα. Λέω, δεν έχεις Ταλκά εκεί, μάλιστα εκεί. Ωραία, ωραία, για να ξέρω να μην το χρησιμοποιήσω και παρεξηγηθώ. Τι άμα λέει πάω. Κάτω, είχε ζέστη χθες. Καλούτσικα ήταν, είχε τη ζεστούλα του όσο να είναι. Αλλά εδώ μέσα στο χωράφι καλά είναι, ρε φίλε. Έχουμε και λίγο άπνοια από τα δέντρα, αλλά ναι. Από τη σουκούδα καούμε. Ναι, ναι, έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας. Από σήμερα ξεκινάμε και Παρασκευή και Σάββατο θα βαρέσει μέχρι και 37 βαθμούς, λέει εδώ τουλάχιστον.
Το μεσημεράκι στη Θεσσαλονίκη. 37-38-39 φεύγει. Ναι, αλλά προβλέπεται και μια ψηλοβροχή από ό,τι μας δίνει το μετεωρολογικό δίκτυο. Τώρα αυτά είναι για να αλλάζουν, δεν είναι ότι. Βροχή είναι για τις γλάστρες, για τις πετούζες. Έχεις σκιά εκεί στο χωράφι, έχεις δέντρα και τέτοια. Μόνο μια μεγάλη μουριά που έχω και μια φορά δροσίζομαι κάτω από αυτήν. Οχ. Βάζω το αυτοκίνητο και κατά τα άλλα τα δέντρα είναι 9 επί 7 και έχει μεγάλη άπλα. Μάλιστα. Μας πιάνει ο ήλιος. Τι να κάνεις. 27 ροδάκινα τελείως. Βεβαίως, το περιμένουμε. Δεν έχουν τα ροδάκινα μέχρι πότε πάνε. Τώρα με τις νέες ποικιλίες μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Πάει τόσο πολύ το ροδάκινο. Έχει και ροδάκινο και νεκταρίνι το καλακρόγινο. Ναι. Εμένα μου αρέσουν τα πολύ σκληρά όμως. Όχι, και τα, όχι, και τα όχι, ξινά. Και εγώ του δόγμα το σημείο είναι πέτρακαυρό, σκληρών. Σκληρό. Να, ο Άκης είναι του Μαλακού, του Γιαρμά. Ναι, του Γιαρμά. Η αγάπη σου είναι Γιαρμάς. Έχουμε και τραγουδί, είπαμε αυτό, εντάξει. Okay. Θα κάνουμε μια ποικιλία. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε, καλή δουλίτσα, καλό κουράγιο. Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Βέρεια που μας παίρνει καθημερινά και μας εγκαινιάζει σχεδόν τις επαφές και μας γεμίζει γιατί είμαστε και εμείς. Να, είδες πως αλλάζει άρδιν η προσέγγιση μας στα πράγματα από εκεί που γκρίνιαζε και έλεγα αου, ποιος ξυπνάει. Μετά τα σκέφτεσαι αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά που είναι από τις 5 ώρα τώρα στο χωράφι και μέσα στο λιοπύρι και θα έχει και ζέστη και αυτό και εκείνο και λες άσε βρε αγόρι μου τώρα, εντάξει, σιγά τι έκανες. Ξενύχτησες λίγο και ήπιες λίγο και αυτό λίγο. Καλημέρα και στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον αγωνιζόμενο λαό. Εσύ ρε φίλε, ποιος είπε ότι μας νοιάζει μας που σου βγάζει περισσότερες σέλφι μαύρο-άσπρος. Γιατί δεν, να δώσεις ρεπορτάζ. Δεν μας ενδιαφέρει ρε φίλε. Δώσε μας ρεπορτάζ από τον Άρη που, που πήγαν διακοπές. Έβγαλε η Πέρκα και ο Πέρκας και ο Λέκας στα μεζέα μας. Δώσε μας, το είχαμε κάνει εκπομπή και για τα μεζέα, τι σημαίνουν αυτό και τέτοια, εννοείται. Όλα είναι αναφορές οι προηγούμενες. Θέλω ρεπορτάζ που έχουν πάει οι παίκτες του ο Τζιμπούρ που πήγε διακοπές. Να μην σε νοιάζει. Θέλω να μάθω ρε, να... Δεν ξέρω ρε φίλε, τι με να είδες. Να ρωτήσω εγώ, ο Λάσκαρης που πήγε διακοπές. Μάλιστα, να τι άλλη ερώτηση. Ο Λάσκαρης. Ναι. Ο Λάσκαρης στο κρατικό της Πηλέας πήγε. Μάλιστα. Κάτι σαν, το, σαν την Πλάζα Ρετσού, ας πούμε. Το κάποτε ήταν κρατικά και η Αγία Τριάδα και τέτοια, μάλιστα. Α, μπράβο. Τι κάνουμε κατά τα άλλα. Εσύ ρε Παντμανίδη και εσείς άμα κάνατε τη ζωή που κάνω εγώ. Ναι. Τώρα θα ήσασταν πάνω. Ποια ζωή κάνεις, δηλαδή ποια ζωή κάνεις. Παίζουν, πας εσύ παίζεις στα μαγαζά μουσική. Δεν σκεδάζεις τον κόσμο. Άσε μας ρε τώρα, τώρα. Πας εσύ πίνεις ποτά, κάνεις χαβαλέ, διασκεδάζεις. Να είσαι με 5 ώρες ύπνο τη μέρα και αυτές. Καλά, εμείς πόσο είμαστε νομίζεις, κάτσε, τότε δεν θες να τα συγκρίνουμε. Για και κομπένες, όχι 5 ώρες. Δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Άντε βρε τώρα, σε ακούω πως είσαι ακλαμένο να μην ποτίσει. Είμαι από αυτό σήμερα. Σαν ροδάκινο παστομένο, σαν γιαρμάς. Τι να κάνω. Μην μιλάς για αυτά τα σιχαμένα φρούτα. Πάπα, τίποτα δεν σ' αρέσει. Είσαι πολύ εντυρησιακός. Είναι κλεπτισμένος ούτε τα σιχαμένα. Το καλύτερο καλοκαιρινό φρούτο, το ροδάκινο, το λέει σιχαμένο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Άσε ρε φίλε με αυτά τα χνούδια τώρα, πλάκα με κάνει. Τέλειωνε. Έχεις κανένα φρούτο που να σ' αρέσει. Φαντάζομαι το καρπούζι θα βρεις κάτι να πεις. Με τα κουκούτσια του. Δεν ήμουν σίγουρος. Δεν μ' αρέσει. Αχ, πόσο βούγιο καθέλεις. Αυτά ξέρεις, τα μεταφέρω μετά. Κάνουμε ρεπορτές Πασχάλη. Εσείς τώρα θα έρθει εκείνη και τρομάξαμε. Έτσι. Θα στα έχει μαζεμένα, να ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα προβλέπω πολύ ζεστά. Θα έχει. Τι να κάνεις. Και Σαββατοκύριακο πιο πολύ. Μεγάλη πρόβλεψη, κυρίες και κύριοι. Να πάμε να το παίξουμε. Να είχαμε στοίχημα για τον καιρό. Πόσο θα κάνει over, under. Γιατί τώρα ξέρεις και με τη ζέστα. Και με τη ζέστα να περπατάς στον δρόμο χωρίς αυτοκίνητα δύσκολα είναι. Είναι δύσκολα, αρχίζουν και βολέ και δυσκολεύουν τα μεσημέρα. Και τι να κάνουμε, κουράγιο, θα είναι η πρώτη ουσιαστικά της ζέστας. Χωρίς αυτοκίνητα εννοώ, ετοιμάσου. Χωρίς αυτοκίνητα θα έχουμε πάλι τέτοιο. Καλά, εντάξει, θα αρχίσουν τα κάτω και τέλος πάντων, εντάξει, δεν το θέλω να το πω, αλλά τέλος. Μας δίνεις ρεπορτάζ ότι θα έχουμε πάλι επίσκεση. Καλά, τώρα δεν πληρώθηκε. Κάτι τέτοιο ακούω. Μάλιστα. Πασχάλης που δεν έχει πέσει ποτέ δυστυχώς έξω σε αυτή την πρόβλεψη. Εντάξει, σε μισό κανονικά. Δηλαδή, όταν μου το λες αυτό, τρέμει το φλοκάρδι μου. Γι' αυτό τα κάνουμε σήμερα ρεπορτάζ μόνο για τα Instagram όλων των παιχνών του ΠΑΟΚ. Έτσι. Α, μπράβο. Έτσι. Να σε καλά. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Δεν είναι καλή είδηση αυτή. Γιατί έχει πληροφορίες μέσα στον ΟΑΣ να ξανακάνουμε πάλι, να αρχίσουμε επίσκεση μέσα στο καλό καιρό. Αν πεις όποτε και αν το κάνεις, το ίδιο πράγμα είναι. Πάνω που πήγαμε να συνέλθουμε, διότι η επίσκεση, τώρα μην αρχίζω και φουντώνω, να πώς ξυπνάς.
Επίσκεψη δεν είναι μόνο οι μέρες. Τις επίσκεψεις για τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά κάνουν να συνέλθουν κανένα μήνα από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή μία μισή εβδομάδα επίσκεψη εργασίας σημαίνει νεκρή αγορά για ένα μήνα. Αυτό με κοίτα, να το πάρεις λίγο σημαίνει ότι είμαστε και λίγο όμοιροι. Τι, όχι λίγο, απολύτως, ξεκάθαρα. Anyway, ας ελπίσουμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο σε αυτή τη χώρα. Απλά ελπίζουμε να μην έχουμε τα πράγματα του πολύ κοντινού παρελθόντος. Πότε, κανένα μήνα είμαστε. Λόγω επειδή στο Λίμπερο 107,4, κυρίες και κύριοι, καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που σιγά σιγά θα αρχίσει να ξυπνάει και να μπαίνει στην παρεούλα μας. Σήμερα 5η 22 του μηνού, Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά, μαρτύρων Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος. Και εορτάζουν ο Ζηνάς, ο Ζένας, ο Ζένος, η Ζήνα. Αυτό θα λέγεις. Βέβαια, με Ζήνα μεγαλώσαμε. Πολύ παραστατικότατα. Η Ζένα, η Ζένια, ο Ευσεβίος, ο Ευσεβής, η Ευσεβία, η Σέβη, η Ευσεβούλα και η Σεβούλα. Χρόνια τους πολλά. Ο ήλιος έχει ανατύλει από τις 6:03 και θα δύσει στις 8:51. Λιακάδες προβλέπονται, με σελήνη 27 ημερών. Το θερμομετράκι μας θα αγγίξει τους 34 βαθμούς. Over 32 δηλαδή. No, over, παίζεται. Με σχετική άπνοια, μόλις 2 μποφόρ δυτική ανέμη, οπότε τα είναι. Η μέρα πολύ ζεστή, πολύ καυτή. Και από αύριο, καυσωνά, Παρασκευή, Σάββατο, θα γίνει λίγο χαμούλης, το λέμε αυτό, δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο. Πανικό, τώρα πανίγει ο καιρός. Γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν είχαμε τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες για να ξαμολύσουμε αυτές τις κορμάρες στις κοντινότερες θάλασσες, αλλά από αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την ευκαιρία. Εγώ προσωπικά δεν την έχω, διότι πάλι εργασία, αγόρι μου, πάλι εργασία. Να προλάβεις. Για αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, λες. Γι' αυτό, για το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο πάω αύριο Βόλο. Το αξίδι αστραπή. Ναι, θα προλάβουμε. Στο τούρμπα. Πάω να φέρω κύπελο και νέο, δεν το μάθατε. Ναι. Έτσι. Προσοχή στις γέφυρες, αυτά παιδιά. Προσοχή στις παίζω γέφυρες. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή ή στο Facebook και εκεί μας βρίσκετε, κάνετε την επαφή σας, κάνετε το like σας και σας έρχονται διαρκώς οι άσχετες και ενδεχομένως άχρηστες ενημερώσεις μας. Σήμερα είναι 5-22 του μηνού, Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου, φίλε μου Άκη. Το σκαθάρι λέμε, το σκαθάρι, το Beatle. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η μέρα όπου οι φανατικοί φίλοι του συγκεκριμένου μοντέλου της Volkswagen βγαίνει ακόμα σκαραβαίος. Ναι, βγει μια νέα μορφή. Ναι, ναι, όχι, γίνει πατροπαράδοτη. Ο σκαραβαίος δεν ήταν. Όχι, η Χελώνα ήταν η Σιντροέν, νομίζω που λέγαμε. Όχι. Το Σιντροέν δεν λέγανε Χελώνα, εκείνο που καθόταν και ανέβαινε. Όχι, αυτό ήταν ο Βάτραχος. Αυτό ήταν ο Βάτραχος. Α, τι μαθαίνει κανείς. Α, είδες με τα μάξια, δεν πάω πάρα πολύ καλά. Ο Σκαραβαίος ο ιστορικός, ένα από τα πιο μυθικά αμάξια, ολόκληρες ταινίες έχουν γίνει. Ναι. Το Κατσαριδάκι, αυτό δεν είναι ο Σκαραβαίος. Ναι. Άλλοι το λένε Κατσαριδάκι. Να, και εγώ κάτι θυμόμουν από τώρα. Εγώ όταν ακούω Κατσαριδάκι μου έρχεται λίγο το αμάνι σκηνή με το σερβιτόρο που το λέγει κύριε Κατσαριδάκι. Δεν το ξέρω αυτό. Έλα. Το οποίο ο Σκαραβαίος είχε τη μηχανή, αν δεν κάνω λάθος, πίσω. Να, αν θυμηθείς μια κορυφαία και μυθική σκηνή με Σκαραβαίο, πέρα από το Κατσαριδάκι αγάπη μου, πως λεγότανε, ήταν η μεγάλη απόφραξη. Ναι, με τον Τζάκονα. Με τον Τζάκονα. Που είχε κάνει. Έτσι, έτσι. Και τους βρήκε να κοιμάται. Έτσι, ακριβώς. Για όσους έχουν δει πραγματικά ποιοτικό κινηματογράφο. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε διότι στις 22 του Ιουνίου. Άκου τώρα, ας πούμε. Γιορτάζει ο άλλος και δεν ξέρει. Στις 22 Ιουνίου του 1934, ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Φέρντιναντ Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Χίτλερ έκανε έργα, δηλαδή, θα μας πούνε σε λίγο. Είναι ικανή. Είναι ικανή. Ναι, η βιομηχανία. Όλοι... Η Volkswagen ήταν εκεί περίπου. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε παραχθεί προκειμένου να εφοδιάσει μαζικά τους Γερμανούς πολίτες.
Μάλιστα. Ναι, Volkswagen σημαίνει αυτό το αυτοκίνητο του λαού. Ναι, αυτό σημαίνει μάλιστα. Είδες τι μαθαίνει κανείς. Τώρα που έμαθα και εγώ αυτή την ιστορία, γι' αυτό υπάρχει το λόγο. Επειδή μαθαίνω μαζί σας, λίγο αρχίζει και με το εκτιμώ, ας πούμε. Αλλά θα μου πεις άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι να κάνεις. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους απανταχού οπαδούς του Σκαραβαίου. Είναι ένα πλέον, νομίζω, ακριβώς σπορ να διατηρείς ένα τέτοιο αμάξι. Εννοείς σαν συλλογή αντί... σαν συλλογή κάποιοι το μετακινούν κιόλας, αλλά ναι, να το διατηρείς, να κάνεις τα σέρβις του, αυτό τα ανταλλακτικά που δεν βγαίνουν πλέον, έχει σταματήσει η παραγωγή του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει βγει ένα καινούριο μοντέλο το οποίο δεν ανταποκρίνεται επουδενή. Εντάξει, βγήκε απλά για έτσι, να βγει. Για να βγει έτσι κανονικά. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Από ημέρες άλλες, σαν ιστορική καταγραφή που μας αρέσει κιόλας να μεταδίδουμε εδώ στο κοινό για να μαθαίνουμε κιόλας και μαζί σας, σαν σήμερα το 1986 γίνεται ένα από τα πιο μυθικά ίσως παιχνίδια στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αργεντινή-Αγγλία. Το ξέρεις πολύ καλά και δεν το έζησες, φαντάζομαι. Όχι, και όχι, όχι. Δεν ήσουν καν γεννημένος, ήσουν το 86. Δεν είχε γεννηθεί ο Φλέος Μασουάκης. Τι να πεις, εντάξει, το είπες γιατί σε συμφέρει. Αν δεν γεννήθηκες το 86, είσαι μια χαρά. Είσαι πάρα πολύ μικρός. Ένα από τα πιο ιστορικά και μυθικά παιχνίδια, το Αργεντινή-Αγγλία, που άφησε πίσω πολλά πράγματα πίσω του. Δύο τεινά κορυφαία. Αφενός θα μείνει στην ιστορία για το χέρι του Θεού, τον τρόπο με τον οποίο στον προημιτελικό Diego Maradona σκόραρε και χάρισε, ή ήταν το πρώτο γκολ αυτό, αν δεν θυμάμαι. Το πρώτο γκολ ήταν. Έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της Αργεντινής έναντι των Αγγλών. Αλλά ένα πέρα από αυτό, και μετά όταν το ρωτήσανε, ένα πασφανές χέρι, δηλαδή έπαιξε βόλεϊ, απορώ πως δεν το είδανε τότε οι διαιτητές. Και στο καπάκι, στο ίδιο παιχνίδι, ο ίδιος παίχτης εξιλεώνεται τροπετινά, βάζοντας το γκολ του αιώνα, όπως έχει χαρακτηριστεί από αρκετούς, εκείνο που πέρασε την μισή ομάδα της Αγγλίας, από το κέντρο μέχρι το κέντρο μέχρι την Καλαμαριά, μη σου πω, περνούσε τρίπλαρε Άγγλους. Η Αργεντινή να ένιωσε τότε αυτό το παιχνίδι live, αυτό το γκολ. Αυτό το γκολ φαντάζομαι θα ένιωσε. Εκείνη την ώρα στο κήπεδο βασικά δεν πεις να το νιώθεις. Να το καταλάβαινε ο Μαραντόνα, το καταλάβαινε. Πρέπει να κάνεις εκεί να πει πόσο είναι το σκορ, Και είναι από αυτά τα. Γι' αυτό το λέμε και μυθικό, γιατί έχει περάσει πλέον σε αυτές τις πανέμορφες. Αυτά τα πράγματα που ουσιαστικά φτιάχνουν το ποδόσφαιρο, διότι θα μπορούσε να κυρωθεί κάλλιστα. Και λες, πρώτο, ναι, και δικαίως, γιατί οι Άγγλοι δεν δικαιούνταν να υποστούν αυτή την αδικία. Αλλά από την άλλη, ακόμη και τώρα, αυτό θυμόμαστε. Όποτε δεις κάποιον να σκοράρει με το χέρι, παραπέμπει στο Μαραντόνα. Και ακόμα και οι νεότερες γενιές. Και ο Μέση που το έχει κάνει. Ντέμις Νικολαίδης. Ναι, Ντέμις Νικολαίδης το είχε κάνει σε ένα τελικό. Με τον Ιωνικό. Με τον Ιωνικό. Και το ζήτησε ο ίδιος ήταν κύριο. Ναι, το οποίο είχαν κερδίσει κάτι 7-0, είχε κερδίσει η Άγγλοι. 3-0 είχε κερδίσει, απλά είχε ζητήσει. Όχι, τον είχε κατατροπώσει τον Ιωνικό. 3-0, τέλος πάντων. Ναι, 3-4-0. Και ήταν κάπου εκεί. Εκεί πήρε βραβείο Fair Play ο Νικολαίδης. Ναι, ήταν κάπου στο 3-0 νομίζω. Για να δώσουμε και αυτό, εκείνη την περίοδο δικά που ήταν εκείνο το παιχνίδι, ήταν και σε μια τεταμένη σχέση, των δύο χωρών. Ακριβώς ένας ακόμη λόγος που δίνει έμφαση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο των Falklands. Ναι, και πολλοί κόσμοι θεώρησαν ότι η Αγγλία με εκείνο το χέρι πλήρωσε και λίγο το γκολ εκείνο το 66 του τελικού. Με τη Γερμανία. Ναι, εντάξει, αλλά δεν ήταν το ίδιο, δεν ήταν απέναντι στην Αργεντινή. Ήταν ένα γκολ που έκρινε τελικό. Ναι, έκρινε τελικό και όντως και ακόμη αφισβητείται. Αλλά είδες, αυτές οι αφισβητούμενες φάσεις εν τέλει δημιουργούν το μύθος στο ποδόσφαιρο. Αυτό να μας κάνει να θυμόμαστε. Θα το αναιρέσει. Δηλαδή, ναι, μεν θα είναι πιο δίκαιο για τις ομάδες, γιατί δεν θα υπάρχουν όλες αυτές οι δικογνωμίες, όλα αυτά, αλλά θα στερηθούν από ψωμάκι οι βαρούχες, θα στερηθούν από ψωμάκι τα αθλητικά, τα ραδιόφωνα. Παίρνεις βασιλάκι. Ναι, θα στερηθούν και ομάδες από τρόπε, ας πούμε. Δηλαδή, τον τελικό το φετινό του ΠΑΟΚ, το 2017. Ναι. Θα το θυμούνται, νομίζω, όλοι. Και τον γκολ.
Για το γκολ που μπήκε το αφισβητούμενο ή το offside. Όλους τελευταίς κάτι τέτοια θα θυμούνται. Ναι, αν το έπαιρνε κανονικά δεν θα θυμόταν κανένας. Το offside του Ενρίκε, το χέρι του Μανιάτη, κάτι θα έχουν να θυμόμαστε. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει καθόλου τους νέους κανόνες που θέλει να βάλει FIFA. Το έχουμε διαβάσει και το έχουμε αναφέρει εδώ στο λόγο. Επειδή είμαστε για εσάς, πριν από εσάς, φίλε μου, ακεί. Δεν σε ξεφεύγει τίποτα. Τίποτα, δεν αφήνουμε. Πόσο, σε ποιες είχατε μείνει κάπως? Όχι, όλες τις είπαμε. Όχι, είχατε μείνει, σου κάνει πιο πολύ εντύπωση. Εντύπωση μου έκανε αυτό που υποτίθεται ότι θα ξεκινάς το φάουλ και το κόρνερ χωρίς να κάνεις απευθείας λάκτισμα. Αυτό είναι από το κείμενο Λουτσιάνο με την. Ακριβώς αυτό είπαμε. Ακούτε κυρίες και κύριοι, σε επανάληψη την προχθεσινή εκπομπή. Κάτσε πιο κοντά στο μικρόφωνο για να ακούσει πιο στιβαρό. Ίσια, ίσια να το έχει. Εμένα ξέρετε μου είχε κάνει πολύ εντύπωση που λες το ότι. Όταν θα αποκρούει ο παίκτης, όχι τον φλάκος, ο παίκτης την μπάλα με το χέρι πάνω στη γραμμή, το γκολ θα μετράει κανονικά. Έτσι, αυτό είναι πολύ δίκαιο και πολύ σωστό νομίζω, γιατί δεν αλλάζει κάτι. Και δεν αλλάζει ραγδαία την εξέλιξη του παιχνιδιού, ενώ το άλλο το να παίρνει την μπάλα από το κόνο και να συνεχίζει να πάει να κάνει τρίπλα, ας πούμε, διαφοροποιεί εντελώς. Η Ουρουγουάη στα προημιτελικά το 2010 πέρασε όταν είχε αποκρούσει με το χέρι ο Σουάρες. Ναι, και έτσι λέγεται. Λουίς Σουάρες λέγεται ο συγκεκριμένος κώδικος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Άμα πέρασε και ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς Τίνα. Τι κάνεις? Καλά. Πώς και μας θυμήθηκες? Είπαμε θα καλώ από εκεί, όταν με εκεί είπα θα καλώ από το νησί που και που δεν μπορώ έτσι. Κάθε μέρα. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου που λέει και το τραγούδι. Έμαθα τεστ για το τραγουδάκι που σου ζητούσα και έγινε χαμός. Έγινε χαμός, δεν λες τίποτα. Πανικός. Και τι νιώθεις. Νιώθω έτσι μια λίγο δισκαμψία. Είναι το βγάλεις από το βούρκο. Αυτό θέλω να δείξω που θέλω να το ακούσω. Να ακούσω κι εγώ όμως πρέπει. Δεν γίνεται μόνο ο κόσμος. Εσύ νιώθεις καλύτερα που το άκουσες? Νιώθω λίγο καλύτερα, αλλά πρέπει να πάω σε διάλειμμα, Κατερίνα μου. Και λίγο χειρότερα. Όχι καλέ, πολύ καλύτερα. Πιο καλύτερα. Αλλά πρέπει να κάνω το διαλύματα γιατί ξεπεράσαμε εδώ την ώρα. Δεν έκανε διάλειμμα? Δεν έκανα, ξεχάστηκα. Πιάσαμε τον πύρι. Πάρε μετά, πάρε σε λίγο, να πάρουμε κανένα φράγκο. Γεια. Ναι, γιατί να πιάσουμε τώρα αυτές τις ποδοσφαιρικές συζητήσεις, τις ιστορικές κυρίως, γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει, να δημιουργείται ιστορία και να... Γιατί πρέπει να δημιουργείται ποδοσφαιρική ιστορία για να τη συζητάμε μετά από χρόνια. Λοιπόν, 6:36 πήγε, 6:30 έπρεπε να κάνουμε διάλειμμα, γίναμε κανονική εκπομπή του Λίπερου. Διαφοροποιείται και έτσι λίγο τα μεταφέρει τα διαλύματα. Πάμε να διαλυματιστούμε και εμείς και να επιστρέψουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή και στο Λίπερο 107,4 στο πρωινό της 22ης ημέρας του Ιούνιου, μιας ζεστής ημέρας. Είπαμε μέχρι και τους 34 θα φτάσουμε το μεσημεράκι. Τώρα αυτό το πρωινό μας είναι μια χαρά. Καμιά 20 λίγο πάνω. Χωρίς ζέστα, χωρίς δροσά. Μια χαρά με το κοντομάνικο βγαίνεις έξω, δεν χρειάζεται ζακετάκια σου πλέον. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας. Ξυπνάει και αυτός μάχημος, δυνατός για να τα απεξέλθει και στη σημερινή ημέρα. Είναι σπουδαίες οι συγκεκριμένες ημέρες, γιατί σκέφτεσαι σιγά σιγά το Σαββατοκυριακάκι. Όλοι γκρινιάζουμε, όλοι λέμε, αλλά βλέπεις τσουπ τα Σαββατοκύριακα. Όλα φουλ είναι, δεν μπορείς να βρεις τίποτα. Μου λέγανε τώρα ότι σε κάμπικ του δευτέρου ποδιού της Χαλκιδικής δεν βρίσκεις τίποτα για... Δεν αναφέρουμε για ένας λόγος. Όχι, δεν θα πούμε ονόματα, εννοείται. Αλλά σε αρκετά κάμπικ, δεν είναι και αμάν πάρα πολλά στο δεύτερο πόδι. Σε συγκεκριμένα δεν βρίσκεις τίποτα για σεζόν. Δηλαδή μετά το 15 Ιουλίου. Νομίζω και εγώ αυτό είναι. Υπάρχει σταθερός κόσμος που πηγαίνει εκεί πέρα. Γενικά όλα τα κάμπικα έχουν σταθερό κόσμο. Ούτως ή άλλως έχουν τα τροχόσπιτα, αλλά έχουν από εκεί πέρα και άλλα facilities. Έχουν τα δικά τους τα τροχόσπιτα, τα οποία είναι πολύ πιο ακριβά από το να νοικιάζεις δωμάτιο. Δηλαδή να πάει να νοικιάσεις ένα τροχόσπιτο μπροστά στη θάλασσα κοστίζει μέχρι και 80 ευρώ. Είναι μια ωραία τιμή που λένε, να πάρεις δωματιάκι μπορεί να βρεις και με 50, αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά είναι όλα κλειστά και μάλιστα λέει τα κλείνουνε, για να καταλάβετε, από τον Νοέμβριο ξεκινάνε οι κρατήσεις, ότι ο άλλος ξέρει, πολύ αγχωτικό, ξέρει ότι 15 του Αυγούστου Φερρυππίν θα βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι σίγουρο ότι δεν θα αλλάξουν κάτι.
και προγραμματίζει έτσι όλη τη χρονιά, ούτως ώστε να φτάσει εκείνη η περίοδος και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην δικιά του υποχρέωση. Άρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάτι βρίσκουμε, κάτι από εδώ κόβεις, από εκεί κόβεις, από το άλλο. Τα μπάνια του λαού που είχε πει ο Ανδρέας δεν τα στερείται σχεδόν κανένας. Η περσινή σεζόν ήταν πάρα πολύ ανεβασμένη, γιατί είχαμε και το προηγούμενο του 15, όπου είχαμε καμία 70 με 80% ακυρώσεις, δεν δούλεψε τίποτα λόγω επειδή capital control στο δημοψηφίσματος και ούτω καθεξής. Πέρυσι πήγανε. Ωραία χρονιά. Εννοείται. Μας ακούω τώρα εδώ πέρα, μας καταργούνται. Ωραία χρονιά για τους δικούς μας λόγους. Γιατί. Ξέρετε ότι θα μας ρωτάνε κάποια στιγμή πού σε βρήκε το δημοψήφισμα. Ναι, έτσι. Πού σε βρήκε το δημοψήφισμα. Πού σε βρήκε τα capital control. Ναι, έτσι. Πώς λένε το σαν σήμερα, ας πούμε, και τα λοιπά. Πού σε βρήκε το Ευρωμπάσκετ, πού σε βρήκε το Euro. Ναι, πώς σχολιάζαμε το Μαραντόνα, το μυθικό. Αυτό θα λέμε μετά από χρόνια, το 2015. Και φέτος αναμένεται η κίνηση να είναι ακόμα μεγαλύτερη στους τουριστικούς προορισμούς και χώριος τουρισμός, αλλά και από το εξωτερικό, λόγω επειδή και Τουρκίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η έκριθμη κατάσταση στη γειτονική μας χώρα, που θα στρέψει αρκετούς από τους τουρίστες εδώ στην Ελλαδίτσα μας, το μοναδικό κομμάτι βιομηχανίας που λειτουργεί ακόμη όπως λειτουργεί και αυτό, με τα προβλήματά του, τα παμπολά, αλλά λειτουργεί λέγοντας. Και εμείς λοιπόν σκεφτόμαστε και τα Σαββατοκυριακάκια μας, αλλά προέχουν οι δύο ημέρες, η Πέμπτη και η Παρασκευούλα, που πρέπει να φέρουμε εις πέρας το δικό μας έργο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Σε αθλητικό επίπεδο πάρα πολύ ελάχιστες οι εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Στον Άρη αναζητούν προπονητή, παρελάβουν ονόματα τα οποία είναι περισσότερο σε επίπεδο φημολογίας, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο. Κοινή τα νήματα η επιλογή του Μυροφορίδη, αυτός θα κατευθύνει και θα κατασταλάξει, θα είναι καθαρά δικιά του επιλογή. Τα προηγούμενα παραδείγματα δίνουν τα εχέγγυα ότι τουλάχιστον η φετινή χρονιά δεν θα αποβεί μοιραία όπως η περσινή, που διατήρησε την ομάδα του Άρεος στη Β' Εθνική. Το προηγούμενο, μάλιστα και εδώ το γειτονικό στον Ηρακλή, αποδεικνύει του λόγου του αληθές ότι ενδεχομένως να μπει μία τάξη και ένα σημάζεμα για να μπορέσει ο Άρης να επιστρέψει στη φυσική του θέση. Στον Ηρακλή περιμένουν να δούνε τι θα γίνει όλο αυτό το. Όχι, νομίζω είναι την γενική συνέλευση, έχει γενική συνέλευση την επόμενη Παρασκευή στις 30 του Ιούνιου. Γενική συνέλευση της Λίγκας, της Ομοσπονδίας, η ΕΠΟ δεν αποφασίζει για τις αδειοδοτήσεις. Το έχουμε κάνει σαν το ΤΕΙΜΟ ένα πράγμα. Κάνε πάντα συνελεύσεις. Έτσι. Το τέλος δεν βγαίνει τίποτα, κάνει απόφαση. Ναι, θα βγει. Αναγκαστικά θέλοντας και μη θα βγει. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουν σιγά σιγά οι ομάδες να πάρουν το OK για να αρχίσουν να χτίζουν ακόμη και οι ομάδες που δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις άμεσες, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Πανιόνιος, ο Παναθηναϊκός. Καλά, ο Παναθηναϊκός βαρέει διάλυση. Φεύγει ένας παίκτης μέσα από τον άλλον. Εγώ έχω μείνει πολύ σε αυτό το σύριαλ του Παναθηναϊκού με τον Μπέρντ. Σύριαλ, αλλά έχω πολύ αναμενόμενο σύριαλ. Γιατί το χαρακτηρίζεις ως σύριαλ? Έχει κοντέψει να γίνει, ξεκίνησε με την προσφυγή. Μετά η προσφυγή λένε ότι είναι άκυρη. Μετά λέει ότι έβγαλε μια επιστολή. Μετά λέει επιστολή είναι άκυρη. Δηλαδή πραγματικά έχουμε φτάσει σε σημείο. Είναι κοντά σε αυτό το εμείς είπαμε μετά αυτή την. Ακριβώς. Και εγώ δεν κατηγορώ καθόλου που δεν είναι το παίκτη. Δηλαδή, γιατί να το κατηγορήσεις? Γιατί θεωρώ ότι η επόμενη κίνηση της διοίκησης. Του δίνει τα στοιχεία, τα βγάζει άκυρα. Επομένως και η διοίκηση είναι να κλείσει τα αυτιά και να κάνει λαλαλαλα. Δεν σα ακούω, ξέρω εγώ, καθρεφτάκι τέτοιο. Δηλαδή... Είναι και η μοναδική ελπίδα του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός θυμίζει οι ομάδες της Θεσσαλονίκης παλαιών ετών. Ναι. Έτσι, αυτό που βίωνα με όλα τα χρόνια αυτά. Ότι αν υπήρχε ένας καλός παίχτης, περιμένανε άρον-άρον να τον πουλήσουν. Έχουν γίνει τα παραδείγματα. Κάτι Κωνσταντίνου στον Ηρακλή, Σαλπικίδη στον ΠΑΟΚ, όλα αυτά τα σειρά που είχε γίνει για να πάρει οικονομική ανάσα η διοίκηση τότε του. Βιτόλο. Με το Βιτόλο είχε γίνει. Με το Βιτόλο ήταν που είχε. Αργότερα έχει. Η ίδια περίπτωση ακριβώς. Με Μελίση και με τέτοια. Περιμέναν να πουλήσουν ένα παίχτη να πάρει οικονομική ανάσα και ο Παναθηναϊκός ποντάρει πάρα πολλά στην πώληση, ώστε να έρθει σε συμβιβασμό, σε έντιμο συμβιβασμό με τον Μάρκους Μπέρκ και να οδηγηθεί στην λύση της πώλησης. Βέβαια από την άλλη, όταν είσαι μια ομάδα και παρακολουθείς όλη αυτή την εξέλιξη και έχεις το στόχαστο τον Μπέρκ, μπορεί να το έχεις και λίγο στο stand-by. Ο Βιτόλο είναι, αντιπροσωπεύει μια άλλη περίπτωση που ήταν στα παλιά, στις ομάδες δικές μας. Δηλαδή.
που κάποιοι άλλοι περιμένουν πότε θα κάνει ένα παίκτη προσφυγή για να ακριβώς, τον ακριβώς, και έχει γίνει πολλάκι. Και ίσως έτσι να λέει, συμβεί και στην περίπτωση του. Σουηδού προπονητή, λέω. Ποδοσφαιριστή. Στον ΠΑΟΚ είπαμε ότι σήμερα υπάρχει η πρώτη συνάντηση της σεζόν. Αυτό που πας στο σχολείο για να πάρεις βιβλία, να δεις τους παλιούς συμμαθητές, να πεις πώς τα περάσαμε στις διακοπές, να ανταλλάξεις Instagram. Τι? Δεν θα γίνει και αγιασμός. Δεν θα γίνει. Ο αγιασμός νομίζω γίνεται μαζί με την πρώτη, την επίσημη, ως ήθιστε να λέμε. Που είναι η παρουσιάση και των παικτών. Η βασική, λέγε, κρεμότητα που αφορούσε τον προπονητή τακτοποιήθηκε με την έλευση του Αλεξάνδερ Στανόγεβιτς, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα δώσει το παρόν. Ίσως είναι το σημαντικότερο κιόλας της αυτής της συνάντησης. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν τα θέματα σε μία σειρά του δικεφάλου. Τα μεταγραφικά απασχολούν ασφαλώς. Ο Λεβέκ και ο Λιμνιός είναι τα δύο ίδια αποκτήματα. Δύο παίχτες, αλλά επίκειται και περαιτέρω ενίσχυση. Νομίζω στο πρώτο βαθμό και το θέμα του τερματοφύλακα. Γιατί ακούγα χθες και τον Σταύρο τον Κόλγα που έλεγε και όντως για απόλυτα δίκιο. Δεν γίνεται να πας τώρα στην προετοιμασία χωρίς χωρίς τερματοφύλακα. Ενώ όλους τους άλλους τους ποδοσφαιριστές, και συμβαίνει αυτό, μπορείς να ξεκινήσεις να ολοκληρώσεις και όλο στο βασικό στάδιο και να αρχίσεις να προστίθεται σταδιακά. Γιατί το θέμα των μεταγραφών σε εντάξει, όλη την Ευρώπη διαρκεί. Η προετοιμασία δεν ξέρω πόσο μπορεί να αργεί ακόμα. Αλλά μέχρι τότε πιστεύω θα έχει κλείσει. Δηλαδή, ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ. Εγώ έχω διαβάσει δηλαδή, τουλάχιστον στα site ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Πασχαλάκη. Και ότι τους απασχολεί πάλι τον ΠΑΟΚ το θέμα του Μπόικοτ, της Μπεσίκτας. Πασχαλάκης τώρα για βασικός όμως. Γιατί έχουμε τον Γλύκο τραυματία. Σημαίνει ο Πασχαλάκης θα πρέπει να κληθεί. Και θέλεις και ένα και backup κιόλας. Γιατί ο Γλύκος θα επιστρέψει Οκτώβριο. 6 μήνες έξω. Άρα θέλεις δύο. Τέλος πάντων. Εγώ θα φερθώ λίγο σταυροπολίτικα και. Αυτό. Αρχίζει να στραβώνει. Τοπικιστικά εννοώ. Ναι, και ποιο θες. Έχουμε κανένα τραυματοφύλακα Σταυρούπολη για να το ξέρουμε. Το μικρό, το μάλλον του Σκεμπάνη. Είναι Σταυροπολίτης. Τον Παύλο Μελάρα. Έλα ρε Παύλο Μπεράρα. Και ο Χατζησαΐας είναι. Όχι από Σκέση είναι. Αλλά έπαιξε στην Ομόνια. Ο Κίτσιου είναι μενεμένη. Ο Χατζησαΐας έπαιξε Ομόνια Σταυρούπολη στην ομάδα που έκλεισα και εγώ την καριέρα μου. Κρέμασα τα πορτοσφαιρικά μου παπούτσια στην ηλικία των 12. Και ο Τσουκαλάς έχει περάσει από μόνο Σταυρούπολη. Αλλά όχι, ο Κίτσιου έχει περάσει και αυτός από Παύλο Μελά από τις Ακαδημίες. Έτσι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον, καλώς τον. Τι γίνεται? Καλά είμαστε, εσύ? Στην ηλικία του 12 κρέμασα παπούτσια. Έτσι, ναι, έφτασα σε ένα επίπεδο που ό,τι τα είχα προσφέρω, το πρόσφερα. Φαντάζομαι υπέγραφες φανέλες. Ναι, ναι. Φιλικό προς τη μήνυ μου και τέτοια. Εννοείται. Πήρα υπολογιστή. Νομίζω ότι έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Ότι πήρα υπολογιστή και σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Γιατί είχα να ασχοληθώ με πολύ πιο. Έπαιζα ποδοσφαιράκι και μπάσκετα και στον υπολογιστή. Τέλος πάντων. Το μεγάλο άφο τελικά τον υπολογιστή. Έτσι. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Μια χαρά είμαστε. Μεταγραφές, όπως φάνηκε και τη μεταγραφή του Πουκανή, που είναι πεθάρο άνθρωπος, και το έλεγα προχθές στο Μάριο. Ναι. Του Μποκανή. Μποκανή στο Ολυμπιακό, που δεν έγινε. Που δεν έγινε. Που δεν έγινε. Αλλά επειδή είναι μεγάλη πεθάρα, τον είπα ότι από το Κόπα Αφρικα έχει να παίξει. Είχε πολύ δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Ουσιαστικά και πέρυσι ήταν έναν ενεργός. Μόλις 14 μάτσα έπαιξε με τη Χαλ. Ακριβώς. Αυτό δείχνει και το πόσο δύσκολο είναι να φέρεις παίκτες μεγάλου βελτίου στην Ελλάδα, έτσι που θα έρθουν και θα έχουν διάθεση για να παίξουν. Ξεκάθαρο είναι αυτό, γιατί το λέμε, το έχουμε εδώ ελαφρά την καρδία, λέμε πάνε ρίξε δυο χαρτιά. Εδώ άκουγα σε ραδιόφωνο. Φέρνει τους παιχταράδες, φέρνει τον παιχταρά τον ένα, φέρνει τον παιχταρά τον άλλο, τον παιχταρά τον ρώτησε κανένα. Ναι, παιδιά, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που δεν την εξετάζουμε καθόλου. Νομίζουμε επειδή μπορεί να έχουν, ναι, να έχουν κάποιοι πρόεδροι λεφτά, υπάρχει μια οικονομική αβεβαιότητα στο εξωτερικό. Το αντιλαμβάνονται πολύ διαφορετικά όλο το ό,τι συμβαίνει με την χώρα μας. Εγώ θα σου πω ότι πείθεις στον παιχταρά να έρθει. Έτσι. Και ναι. Δώσεις, αν στο εξωτερικό θα έρθει ένα συμβόλαιο, που λέω εγώ τώρα, ένα συμβόλαιο με 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Και εσύ το φέρεις με 4. Ναι. Θα αντιληφθεί ότι έρθει και θα κάνει και τουρισμό. Δηλαδή έχουμε σε μια που δώσει να έρθει, γιατί δεν θέλουν κανένα παίκτη, είσαι εγώ το μεγάλο όνομα. Όπως λέει και ο Περπάτο. Ναι, εννοείται. Και όχι μόνο, τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ή θα δει κάποιος παίκτης ο οποίος η καριέρα του θα είναι έτσι, θα έχει μια κατακόρυφη πτώση για να φύγει. Αλλά θα έχει τις χιλιάδες να το κάνει αυτό. Ή θα έρθει ένας παίκτης όπως ο Μποκανή, ο οποίος έχει κάποια κρυφά προβλήματα
τραυματισμών που τελικά τα βρήκε. Ευτυχώς τα βρήκε ο Ολυμπιακός και δεν το φορτώθηκε το παντό να βρίζουν όλοι. Τα παλιά τα χρόνια θα τον έπαιρνε κιόλας. Τα παλιά τα χρόνια θα τον έπαιρνε. Ο Καρτός ο Ιστολή πανηγυρίζα. Ναι. Αυτό. Και ένα προτάσμα που θέλουν κόλ. Ναι. Το παπλωματάκι μας μέχρι εκεί που είναι το αποδαράκια μας που λέμε. Γι' αυτό λέω προτιμώ να έχουν παίκτες καλοί, αλλά να έχουν διάθεση να προσφέρουν. Αυτό είναι το, αυτό είναι το scouting. Να έχει κίνητρο αυτή. Ναι. Να έχει κίνητρο αυτή. Ναι. Αυτό είναι το θέμα scouting. Το να φέρω μια παικτάρα και να μην παίξει και να μου βάλει 7 γκολ ή 8 γκολ με το ζόρι να βλέπετε, τι να το κάνω. Ισχύει. Είναι για τροματοφύλακα. Ισχύει. Θα τον πείσεις βάρτε. Αλλά δεν είναι και η τέχνη το που είναι, επειδή είναι ψυχολογία καθαρά, είναι και λαχείο. Ναι, και τον πείσεις βάρτε ότι άκουγε μέχρι τα μέσα τη σεζόν ο χοντρός σου έτσι, αυτό στο παλτό και το ένα. Καλά, αυτά τα άκουγε και ο Βιερίνια. Ναι, ισχύει. Όλοι και άλλοι και ένα χρόνο προσαρμογή. Ισχύει. Και ο Βιερίνια. Καλά, έχουν. Εντάξει. Αλλά είναι και τον έβαζε τα γκολ πάλι χαμηλοκόλτον, λέει. Ναι, εντάξει, οκ. Λες και θα τον πέραν σπίτι του. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα στην γραμμούλα αν μας περίμενε. Καλό στο να και εσύ βαρύς, ήσουν σε κανένα γάμο χθες. Γάμο, γιατί εσύ ήσουν σε γάμο. Έπαιζα σε γάμο χθες το βράδυ. Ναι. Είχε κομμενάκια. Ρε πώς εκφράζει, άντε τώρα ρε. Καταρχήν δεν θα χρησιμοποιούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Καλά, εντάξει. Κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Εννοείται, θα έπαιζα εγώ σε κανένα γάμο που δεν θα είχε εθέρειες υπάρξεις. Για να βρεις να που κατατάξεις. Εγώ, δεν θα πάω στο γάμο. Πες του και στα δικά του. Και στα δικά μας και στο κεφαλάκι μας. Στα δικά του, δεν ξέρω αν θέλει καταρχήν. Ναι. Έχει βάλει, αυτός πιστεύω έχει βάλει την μπομπονιέρα κάτω από την μαξιλαρά. Ναι, ισχύει. Αυτός έρχεται στους άλλους, δεν έρχεται σε αυτό. Παιδιά, θα πρώτα θα αποκαταστήσω μερικούς που θέλω και μετά. Ελεύθερος κι εγώ θα πορευτώ τον βίο. Ακούω ερώτηση, ο άλλος αντίκειται. Περιμένεις τον γάμο να αποκατασταθείς, δεν γίνονται αυτά. Ωραίες παρουσίες στα τραπέζια. Ωραίες, εθέρειες υπάρχουν. Εντάξει, παιδί μου, φίλες μου όλες. Τι εδώ, θα περάσουμε τις φίλες μας, τις συγκλονιστικές. Τι λέει, πώς είμαστε, κατά τα άλλα. Εγώ διαφωνώ ότι δεν έρχεται τη μεγάλη παίκτη. Διαφωνείς. Και δώσ' μου και παράδειγμα όμως, με ποιο. Βιερίνια, φυσικά. Ο Βιερίνια που έχει δηλώσει ότι θέλει να τη τον πάω. Ναι, από το θέλει το πώς. Είναι και ιδιαίτερη. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερη. Δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την συνθήκη που λέμε να έρθει ο παιχταράς. Ο Βιερίνια έχει ένα συναισθηματικό δέσιμο. Έχει γυναίκα από εδώ. Έχει πολλά πράγματα. Το ερώτημα το μεγάλο είναι αν έρχεται μεγάλος παίχτης, ο οποίος να μην είναι. Να μην έχει σχέση. Να μην είναι στην. Ο στόχο που θέλει να κάνει σαν τρελός να έρθει στον πάγο. Είναι στην ακμή του. Ναι, και ο στόχο έχει ξαναπαίξει και όταν είχε έρθει ήταν στα πεσμένα του και αυτό. Ο στόχος είναι να έρθει ο μεγάλος παίκτης στην ακμή του. Δεν μπορεί να έρθει, παιδιά, στην Ελλάδα. Και δεν είναι δικαιολογία τώρα αυτό και απαλλάσσει τους προέδρους, αλλά δεν γίνεται να έρθει κάποιος παίκτης ο οποίος έχει φιλοδοξίες ουσιαστικά. Φιλοδοξίες τώρα για να πάει. Κοίταξε. Ο Εντόι που θέλει να φέρει ο ΠΑΟΚ, που είναι σε 31-32 τέλος πάντων, είναι. Και δεν είναι, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα για την ηλικία του. Είναι. Είναι μια βαθύ περίπτωση. Ναι. Ξέρεις ποια περίπτωση δίνει ένα έναυσμα στον. Δεν έχει και πολλά συμβόλαια ακόμα. Δέστε τώρα, ας πούμε, ένα πράγμα το πόσο είναι αραντευόμενο, αλλά και πόσο επιδράσει στην ψυχολογία, πιστεύω, ενός παίχτη να έρθει στη χώρα. Αν η ομάδα που θα πάει πουλάει και δίνει παίχτη στο εξωτερικό, όπως συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια με τον Ολυμπιακό, που σου λέει ο άλλος και έπαιζε και Champions League βεβαίως, ότι. Είναι ένα σκαλοπάτι, να το βλέπει ένα σκαλοπάτι. Και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει παίχτες στο εξωτερικό, μπορείς να το σκεφτείς και σε ένα σκαλοπάτι. Που βέβαια από την άλλη όμως οι οπαδοί γκρινιάζουν και λένε α, πάλι πούλησες και δεν κάνουμε έτσι ομάδα. Στον ΠΑΟΚ πουλάνε και δεν ανοίγει μύτη όμως. Μα γιατί να ανοίξει, μα αυτό αυτόματα είναι ένα γαϊτανάκι. Που... Στον ΠΑΟΚ να πληρώνονται κιόλα. Ναι, σου λέει άλλο ήταν ο Λούκα στον ΠΑΟΚ και πήγε στην Άρσεναλ. Γιατί να μην πάω και εγώ, ίσως αύριο μεθαύριο να έχω μια εξέλιξη. Ο Λούκας ήταν στα λαμπούς του, πήγε τον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, πάλι έκανε ένα μεγάλο άλμα στην καριέρα του. Πήγε πριμέρα τη Division. Ακούγα προχθές ένα άλλο ραδιόφωνο να λέει ραδιοφωνικός παραγωγός, δημοσιογράφος, να λέει για την Εσπανιόλ. Έλα μωρέ, λέει τώρα η Εσπανιόλ, εκεί πεινάνε, λέει. Η Εσπανιόλ έχει πάει και τελικό εδώ μεταξύ. Στην Εσπανιόλ πεινάνε, στην πιο πλούσια πόλη της Ευρώπης, ας πούμε. Ο Αστέρας Τρίπολης έκλεισε έναν καλό παιχτάκι. Ποιο να. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά αυτός είναι διεθνής με την ομάδα, με την αφρικανική ομάδα. Και στη Θέλτα έπαιζε. Μάλιστα. Δεν το ξέρω, εντάξει, θα παρακολουθήσουμε σιγά σιγά, θα αρχίσει να ανεβαίνει αυτό το πράγμα. Εσύ ποιο θες να σου φέρει ο ΠΑΟΚ. Είναι
Ποιον θέλει να σου φέρει, Βιερίνια. Εννοείται Βιερίνια. Βιερίνια. Εντάξει. Το 10 γκολ θα έχει σίγουρα μετά. Λε, εντάξει, okay, τώρα δεν ξέρω αν ο Βιερίνια είναι. Υπάρχει θα πρέπει να είναι. Δεν το Βιερίνια, το ψυχολογικό. Περισσότερο για τον κόσμο, αν είναι προτεραιότητα για τον Πάοκ, α πούμε, ο Βιερίνια. Με την έννοια. Καλύτερο να φέρει. Εντάξει, ρε παιδί μου, με τα άκρα κουτσοβολεύει ο Πάοκ με τα άκρα. Σε άλλε θέσει νομίζω αυτό θέλει να εγκαλύψει. Σχετικά με το επίπεδο. Είναι παίχτη στον άξονα που το χρειάζεται. Προ τα εκεί περισσότερο. Τέλο πάντων. Αυτό μπορεί να παίζει 2-3 θέσει. Κύριος, θα το βάλεις back, δεν νομίζω ότι θα δείξει back σαν το Σάντος. Άμα χρειαστεί παίζει και back. Νομίζω ότι άμα έρθει Βιερίνια θα αρχίσουν να κυκλοφορούν και φήμες ότι έρχεται και ο Σάντος. Κάτι τέτοιο στο μέλλον. Εμένα δεν με χαλάει, θα έρθει να σου κάνω κουμπία. Ο Σάντος κιλός. Εντάξει, διώξω Στανόγεβιτς και πάρε το Σάντος. Έτοιμος έχω. Εμένα δεν με χαλάει. Να τους. Έγινε, σε φιλούμε, σε χαιρετούμε. Τσάου, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα, αν μας περίμενε. Δεν μας περίμενε και μία ακόμη γραμμούλα, μας περιμένατε. Καλημέρα είπαμε. Τώρα σ' ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αράου, καλημέρα λέμε. Αράου, μ' ακούς, ενώ μην άλλος, συγγνώμη. Όχι. Σ' ακούμε ξεκάθαρα και καμπάνα κιόλας. Πολλά προβλήματα έχετε βλέπω, ρε συμπάμπη, τι γίνεται. Πρωί τώρα γκαϊλέ που λέγαμε. Σήμερα η λέξη της ημέρας ήταν ο γκαϊλές. Γκαϊλέ, τουρκική γλέσια, δε. Τουρκική είναι, ναι. Είδες, αν δεν κάνει σχεδιασμό και κάνει ο προπονητής, αλλά σαν το σχεδιασμό το δικό μας που κάνουμε στα ράδια δεν υπάρχει. Εμάς πρέπει να ρωτάνε. Ω, λάθος είστε. Λάθος. Εσείς και όλη η Ελλάδα είναι λάθος. Όλη η Ελλάδα. Γι' αυτό πήγε στην Ελβετία για να μας φέρει την τεχνογνωσία και την ορθή σκέψη. Ας εγώ που πήγα στην Ελβετία μία μη κοιτάξουμε. Εντάξει. Εμένα μη... Λοιπόν, για να στρώσετε εκεί πέρα, για δώσε... Δώσε βάση τι θα σε πω. Δίνω. Πρώτα απ' όλα. Δίνω. Συλλόγοι. Ναι. Ποδόσφαιρα. Ναι. Τι είναι αυτή η ΚΑΕ, ΠΑΕ, ό,τι διάλεξε. Συλλόγοι, μ' άρεσε, ναι. Περίμενε, κάθε τρεις μήνες πρέπει να φτιάχνεις συγκεντρώσεις. Ναι. Τα γραφεία τους, τα κογκρέσα τους εκεί πέρα, αυτοί που είναι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Για να μην παίρνουν οι ομάδες πολύ βαθιά. Έτσι. Κάθε τριμηνία. Όπως οι συλλόγοι εδώ πέρα. Έτσι. Για να, και αυτοί έγιναν απατιώνες, έμαθαν από την Ελλάδα. Τι, κοροϊδά είναι. Και εδώ πέρα. Βέβαια. Λοιπόν, άμα φτιάχνουν οι συγκεντρώσεις και βγαίνει το πρόβλημα στην αρχή, δηλαδή το αντιμετωπίζεις μετά γρήγορα, δεν τρώνε εκατομμύρια, τρώνε χιλιάρικα μόνο. Γιατί άμα... Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, ύστερα στις ομάδες, αυτός που κάνει κομμάτι, τι πράγμα θες να πάει στην ομάδα, έλα εδώ ρε, έχεις χρήμα, έχεις. Δεν έχεις, σήκου και φύγει, δε. Από τον πρώτο μήνα ακόμη. Έλεγχος, τι? Βέβαια. Μπράβο, έλεγχος αυτά. Ήρθε ο Παπαναθα... Και το κράτος λίγο να πει μέσα, γιατί βέβαια, το κράτος θέλει μόνο στρατό να έχει. Για να τους ψηφίζουν. Ήρθε ο Παπαθανασάκης. Ήρθε ο Παπαθανασάκης και έκανε δήλωση. Δεν ξέρω τη δουλειά, δεν την ξέρω τη μάνα μου. Και κανένας δεν απόρρισε γι' αυτό. Α, δεν είπε. Και τώρα τα ψαχνόμαστε. Που ήρθες εκεί πήρες ομάδες. Ναι, βεβαίως. Εσύ πήγαινε πάρει αύριο 10 ομάδες, έτσι. Έτσι. Χωρίς να πληρώνεις να παίζεις ομάδες. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Συμφωνούμε απόλυτα. Χαραλαμπαίνουν. Έτσι, πολύ σωστά τα λες. Τρεις μήνες. Έτσι. Έλα εδώ ρε. Τριμηνιαία. Τι θες να πάρεις, θες να φέρεις παίκτες, πλέρωση, πάρε. Δεν έχεις χρήμα, δρόμο. Σαν τον έλεγχο στα σχολεία. Κάθε τρεις μήνες θα πρέπει να δείχνεις μια πορεία, μια εξέλιξη. Έτσι. Τι άλλα τα πράγματα. Αχ, δεν μας βάζουν εμάς να κυβερνήσουμε, ρε εσύ, συνονόματε μπάμπι μου. Δεν μας βάζουν να τα κάνουμε. Πολύ μας απογοητεύτηκα τη φορά που πήγα στην Ελλάδα. Πολύ ψέμα ρε παιδιά, πολύ καλά. Ψέμα. Τώρα το περίμενες κι εσύ. Κοίταξε, ναι. που είπα προχτές, ο άλλος με άρπαξε τα λεφτά, δεν μας πιάσανε να πω τον πισινό και τα δύναμη, ήθελα μην τα δώσαμε δηλαδή. Ναι. Εγώ δεν παίρνω πακέτο για να έρθω στην Ελλάδα, να πάω μέσα στο ξενοδοχείο και να καθίσω να τρώω αυτά που θέλουν αυτοί, τρώω εγώ αυτά που θέλω εγώ. Κατάλαβες. Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, μπάμπι μου. Σε φιλούμε. Πράγματα που λες. Έτσι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε λίγο να στρώσετε εκεί πέρα. Το παλεύουμε. Μόνο η κούλα, να βγει η κούλα και να δώσει λίγο κουμάντο. Μόνο κουμάντο, έτσι. Τριμηνιαίο έλεγχο και από την κούλα. Δεν τίποτα άλλο. Έτσι, φιλιά. Χρήματα υπάρχουν, έτσι. Κουμάντο δεν έχουμε. Έτσι, να είσαι καλά. Έτσι είναι. Άιντε. Καλή σου μέρα, καλή. Ψέματα, όχι, μιλά τη γλώσσα τη αλήθεια.
Μπράβο. Χαιρετάω. Γεια σου, συνονόματε, ωρεξάτε μου, μπάμπι. 7 και 4 πρώτα λεπτά, θα πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή καλημερίζω τον φίλο μου τον Δημήτρη και πρώην συμπαίκτη μου, βεβαίως, στην Ομόνοια Σταυρούπολης, όπου γράφει πολύ ορθώς ότι στην Ομόνοια, λέει, στα 12 σου θεωρούσουν βετεράνος. Γι' αυτό και αποχωρήσαμε μαζί. Τους μπορεί να παίξει μέχρι τα 13-14. Κάναμε συγκλονιστικές καριέρες. Τα νερά. Ακόμη μας θυμούνται πώς τα κουβαλούσαμε, φίλε μου Άκη. Λοιπόν, συγγνώμη στην γραμμούλα, θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Πάλι πέρασαμε τον Μπουρμπούρη, είπες δεν έχει αθλητικά και σήμερα μαζί έχουμε πιάσει τώρα κουβέντα επίπεδου, όχι αστεία. Κάτσε ρε κοντά στο μικρόφωνο. Μετά, θα το πούμε αργότερα. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε τον κόσμο μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, στο πρωινό της 22ης ημέρας του Ιούνιου. Καλημερίζουμε και τη γραμμούλα η οποία περίμενε να βγούμε ξανά στον αγέρα για να μας τα πει. Καλημέρα σας, ο Άπαναγια και Χριστέ δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή ιντερνετικά στο Facebook. Αυξανόμαστε και πληθυνόμαστε. Πόσοι έχουμε φτάσει τώρα εδώ για κανένα λόγο? Πόσοι είμαστε? 21.000, όχι, 21.323 like. Πάρε φίλε, τα βλέπουμε και χαιρόμαστε. Τίποτα άλλο. Πάρε όλα. Πολλοί από τους φίλους τους διαδικτυακούς αγνοούν το ότι είμαστε εκπομπή. Πού να το ξέρετε, βρε κακομύριδες. Ξυπνάτε από το πρωί. Αχ, τους αγωνιζόμενους εδώ. Τον αγωνιζόμενο λαό της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να, τον παιχταρά. Τι έγινε, καλά είμαστε, εσύ. Ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης είμαι, ναι, ο Μπάμπης είμαι, ρε. Ποιος είναι, δεν υπάρχει άλλος τώρα? Δεν υπάρχει άλλος, μόνο εγώ είμαι. Γιατί, τις άλλες μέρες ήταν κανένας άλλος? Οι γυναίκες. Δεν έχει γυναίκες σήμερα, ας περιμένουν οι γυναίκες. Τι κάνεις, πώς πας? Καλά, μωρέ, δεν βαριέσαι, εσύ? Άγιο Όρος είμαι. Άγιο Όρος. Τι καιρό έχει εκεί? Συνεπτά, λέει να ρίξει. Λέει να ρίξει τις βροχές. Ω, εδώ, εδώ έχουμε λιακάδα. Ξέρω τώρα, λέγανε για Σαββατοκύριακο θα ανεβεί η θερμοκρασία ή θα έχει ζεστή. Δεν έχουμε άποψη. Τι να συζητήσουμε και συζητάμε τον καιρό, μάλιστα. Τα λεωφορεία, μη μας λες τέτοια κι εσύ. Δεν θέλω να ακούω. Πήραμε ένα αρνητικό μήνυμα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν θέλω τώρα να μου συζητάς πράγματα που με φουντώνουν. Ας τα να πάνε. Τα λεωφορεία κανονικά λειτουργούν, δόξα τω Θεώ. Αυτό να λέμε, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, να λες εκεί να κάνεις μια παράκληση, μια δέηση στο Άγιο Όρος, πες στους Αγίους Πατέρες, να έχουμε αυτό το καλοκαίρι ΟΑΣΤ. Είναι το σημαντικό, το βασικό μας μέλημα. Ναι, γιατί άμα δεν έχουμε ΟΑΣΤ, μετά να τηλεφωνάμε μεταξύ, είναι κρίμα. Είναι κρίμα, δεν θα δουλέψουν και εκκλησίες έτσι. Πώς θα πας στην εκκλησία, άμα θες να πας σε καμιά άλλη γειτονική? 28 άρχισαν οι πληρωμές το βράδυ. 28, τι 28? Του μήνα, Ιουνίου. Ιουνίου, έχουμε πληρωμές, έχουμε συντάξεις, τι έχουμε? Συντάξεις, Τετάρτη το βράδυ. Να ξέρουμε. Τετάρτη είναι διαθέσιμα για όλους. Μάλιστα, από Τετάρτη λεφτά θα μπουν και ο κόσμος θα πάει να κάνει ένα πολύ ωραίο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι full, θα βουλιάξουν οι παραλίες. Δεν έχει λεφτά καθόλου ο κόσμος, δεν βλέπει τη συντάξη της μειών. Μειών του συντάξη, άμα περιμένουμε να ζήσουμε τις συντάξεις, φίλε μου Παφούλια, ζήτω που καήκαμε, είναι η αλήθεια. Έχουμε καιρό να συναντηθούμε να μιλήσουμε, να πούμε και ένα καφέ. Τι κάνεις, με ξέχασες, δεν κάνεις, δεν έρχεσαι από εδώ. Έχουμε καιρό, λέει, να συναντηθούμε. Άντε, έλα καμιά μέρα από εδώ. 8 και 4. 8 και 4. Το 8 και 4, θα έχει φύγει εσύ. Α, πονηρούλη, το κατάλαβες. 8 η ώρα που αρθείς. Έλα πιο νωρίς, έλα εδώ, θα πούμε στο στούντιο, να μιλήσουμε, να κάνουμε, θα... Θέλω να με δεχτεί να μιλήσω μαζί. Ναι, θα σε δεχθώ. Θα σε υποδεχθώ. Να σε καλά, Παφούλια μου. Μεταγραφές για τον Ολυμπιακό δεν έχεις να μας πεις τίποτα, να μας δώσεις κανένα νέο, Τι μεταγραφή, πότε παίζει? Πότε παίζει ο Ολυμπιακό? Έχει ακόμα να παίξει, αλλά πρέπει να πάρει παίχτες για να παίξει. Δεν παίζει έτσι. Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ? Ποδόσφαιρο. Ό,τι θες. Τι να σου πω, μεταγραφή, μακάρι. Μακάρι. Έτσι, ο Ολυμπιακός δεν μην νομίζει, έχει καλή ομάδα, έχει καινούριο πρόεδρο. Έτσι, καινούριο κάνουν, δεν ξέρουμε κάτι. Εντάξει, από το χρόνο θα μας λες και για την Nottingham Forest. Να σε καλά, Πάφη μου. Σε φιλούμε. Καλή σου μέρα. Τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στο Άγιο Όρος.
Αχ, θα πνιγώ, θα πνιγώ. Χριστούλης, Χριστούλης, Χριστούλης. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μήνυματά και αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή facebookικά και εκεί με το like σας μας δίνετε κουράγιο, μας δίνετε το έναυσμα να υπάρχουμε στα πρωινά μας. Εν ολίγης η αθλητική δραστηριότητα αυτά έχει κουτσουρεμένη. Είμαστε σε ένα φιλολογικό σχολιασμό των γεγονότων. Αυτό να πάρεις, εκείνο να κάνεις, να καταστρώσεις ομάδα. Αλλά είναι η αγαπημένη καλοκαιρινή κουβέντα των περισσότερων φιλάθρων. Αυτά τώρα, πας από το Κύρακο σε μια θαλασσίτσα, είσαι ξαπλώστρα, είσαι στη Χαλαρουίτα. Ναι, να μην σχολιάζεις μια μεταγραφή. Βέβαια έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Παλιότερα πήγαινε ο μέσος οπαδός, ο μέσος φιλάθλος, πήγαινε με 2-3 αθλητικές εφημερίδες στην παραλία. Πλέον με τα κουμπιούτερ, με τα τάμπλετ, με τα κινητά, έχει αλλάξει αυτό και έχει χάσει λίγο τη μαγεία της η παραλία. Δεν υπάρχει άλλο, πιστεύω, να χρησιμοποιεί άνθρωπος έντυπο τύπο πολύ, κάτι πιο παλί, πιο παραδοσιακή. Ναι, αλλά τώρα στην παραλία έχεις ξαπλώστρα, δεν διαβάζεις και κινητό, μωρέ. Θα ρίξεις μια ματιά αν τυχόν πήραμε κανένα παίχτη και μέχρι εκεί, ενώ η εφημεριδάρα διάβαζες τα τοπικά, διάβασες ξένες ειδήσεις, μάθαινες, μορφωνόσου να είσαι ένα πιο πλουραλιστικός στη σκέψη σου και στη γνώση σου. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα από αυτό που είπες, περίμενες υπομονητικά να τελειώσει το διπλαλό στην εφημερίδα. Ναι, ναι, και αυτό, ναι, ναι. Να την πάρω. Ναι, να την πάρω. Κράτα την κιόλας που σου λέγει άπλας ο άλλος. Ναι, ρε, φίλε, τι λέει να την πάρω, μπορώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, τώρα με τα κινητά δεν έχει νόημα. Λοιπόν, έχει μια εκπληκτική συνέντευξη της Μάλση και της Καλτσίδου. Α, πού? Της Μάλση τη διάβασα στον Καζέτα, στον Μίλτο. Ναι, ναι. Της Καλτσίδου στο SDNA. Μάλιστα, τα δύο αστέρια αυτής της εθνικής, οι δύο σκόρερ. Ναι. Η Μάλση, εντάξει, παιδιά, η... Χωρίς για το Πάσε 39 χρονών, εγώ δεν ήξερα 35. Πλάκα κάνεις. Είναι... Πω, απίστευτο. Το 78, ναι, ναι, έχεις δίκιο, είδες, δεν τα έχουμε. Και είναι από εδώ, από τα μέρη μας. Το είναι απίστευτο, άμα δεις πόσο γυμνασμένο είναι. Ναι, 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 εννοείται. Και η κύπα λέει της ευχής, και ξέρει γιατί θεωρεί ότι είναι το τελευταίο της τουρνουά που λαμβάνει μέρος μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέει, εγώ έχω στόχο, λέει, και το παγκόσμιο για του χρόνου που θα γίνει στην Ισπανία. Απίστευτο, απίστευτο. Είναι το 78 γεννηθήσα και παίζει σαν σκυλί. Δεν είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή. Είναι 33 ή 34. Και οι δύο αγωνίζονται, είναι από τα μέρη μας. Η Μάλτση είναι από τη Γουμένησα, Καλτσίδου είναι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο αγωνίζονται στον Ολυμπιακό. Η Μάλτση είναι από τη Γουμένησα. Από τη Γουμένησα, ναι, 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 ναι. Μα δεν το ξέρα. Ναι, τόσο. Η συνέντευξη της διάβασης έτσι να πάει είναι σε κινητική. Είχαμε και μία, ποια ήταν αυτή τώρα, δεν μου έρχεται το όνομα. Είχαμε και μία που αγωνιζόταν στο γυναικείο NBA. Μία μπασκετμπολίστρια. Η οποία... Είναι δικιά μας αυτή, ναι. Ναι, ποια ήταν. Αυτή νομίζω πήγε κολέγιο, για το κολέγιο την... Ναι, ναι, λίγο την... Κάτι έγινε, είχε γίνει ένα θέμα, την είχαν διώξει γιατί δεν είχε βαθμούς, δεν ξέρω, κάτι... Κάτι τέτοια πράγματα. Τώρα, αλλά ναι, το... Εντάξει, έχουμε... Αυτό που μου άρεσε από χθες το παιχνίδι είναι το πάθος και η καρδιά που βγάλα τα χωρίσια, δεν το περίμενα. Ναι, ναι, ναι. Νομερό πάθος και δεν είναι λίγο πράγμα να αποκλείει στην ουσία ένα από τα φαβορί, έτσι. Μάλλον δύο από τα φαβορί, γιατί η Σερβία που την κερδίσαμε και την βγάλαμε στην ουσία εκτός πρόκρισης, ήταν και πρωταθλήτρια Ευρώπης και στους Ολυμπιακούς ήταν δεύτερη, έτσι. Μ' αρέσει πάντως που συζητάμε επισταμμένος για το γυναικείο μπάσκετ. Η Δημητράκου ήταν αυτή. Την οποία μπορείτε να την κουκλάρετε κιόλας, δεν λέω τίποτα παραπάνω. Εγώ έχω, εντάξει, παλιότερα έχει τύχει να, έτσι, να, στα μονά που παίζαμε να παίξω με κορίτσια αθλήτρια, ας πούμε, που έφυζε. Και μπορώ να σου πω ότι οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Ναι, νομίζω ότι... Στη δύναμη. Ναι. Μάλιστα παίζει άνετα ΠΑΟΚ. Άνετα ΠΑΟΚ παίζει. Στον μπασκετικό τον αντρικό. Με την ψυχή παίζει το κορίτσι. Άνετα παίζει. Άνετα παίζει. Γιατί τα βάζει. Τα βάζει. Βάζει βολές καταρχήν. Είναι ένα... Είναι σημαντικό. Και στην Εθνική Ανδρών παίζει με βολές. Ναι.
ειλικρινά εντυπωσιάστηκα με τον τρόπο που παίζει. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλές κινήσεις και χαμηλά και, και ψηλά. Αυτό που, αυτό που έλεγα και εκτός αέρα εδώ είχαμε μια συζήτηση με τον, με τον Άκη είναι ότι σε συγκρίση με κάποια άλλα μάτς που είχα δει παλιότερα γυναικείο μπάσκετ ότι είναι πολύ καλό το επίπεδο. Δηλαδή είναι, οι αγώνες είναι, έχει ωραίο θέαμα, έχει ωραίες φάσεις. Ναι, όταν είσαι σε μια ομάδα, όταν βλέπεις παρακολουθείς μια ομάδα, γιατί έχω δει και μπάσκετ. Και ξέρεις, ομάδα, και ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, εκεί πέρα Μπάμπη είναι, μπορεί να έχεις μια αθλητρία καλή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ όμως έχεις τώρα 10 καλές αθλητρίες. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπεις τη διαφορά. Ενώ στο συλλογικό, για να δεις κάτι ενδιαφέρον πρέπει να μαζευτούν πολλές. Ναι, 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 ναι. Όπως έκανε φέτος ο Ολυμπιακός δηλαδή, έτσι. Ναι, μα αυτό τώρα που βλέπουμε όταν είχε όλα αυτά τα αστέρια, βέβαια, εντάξει, θα το πάρει αέρα, μάλιστα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Γεια φιλιά, τσάω τσάω. 2-3-1-0-2-8-7-3-8. Οτιδήποτε σε αθλητικό καθόμαστε και το βλέπουμε. Είμαστε τέτοιοι. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Γι' αυτό και είπαμε ότι σήμερα περιμένουμε όντως πραγματικά στημένη τηλεοράση στις 4 η ώρα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που το παρακολουθεί αρκετός κόσμος. Το γυναικείο Ευρωπάσκετ. Γιατί είναι και αυτό. Έχουμε τα στερητικά μας τώρα όλοι. Παίζει πρώτη φορά να το παίξει να μεταδίδει τηλεόραση γυναικείο. Όχι, όχι, έχει μεταδίδει. Αλλά τις άλλες φορές ήταν λίγο. Δεν τα δίναμε πολύ σημασία. Αλλά το φετινό, λόγω επειδή δεν έχει και κάτι άλλο να παρακολουθήσουμε. Και το θέλουμε, ρε παιδί μου, το θέλουμε λίγο το θεαματάκι μας. Βλέπετε, τα σχολιάζουμε και στα ιντερνέτια, εκφράζουμε απόψεις, όχι βάλε αυτή να η άλλη εκείνη. Μαθαίνουμε σιγά σιγά και είναι πολύ σπουδαίο και πολύ χρήσιμο. Και στην Ουνισκότα μαθαίνει τώρα η άλλη 39 ετών να παίζει μπάσκετ και να είναι η καλύτερη παίχτρια της ομάδας και να παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Σε αντίθεση με την αντρική, την εθνική, που έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές το φαινόμενο, ο άλλος να φτάνει τα 30-31 και να εγκαταλείπει την εθνική. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όμως στην εθνική, στην ανδρών, όμως. Ναι. Υπάρχει και πολύ κόσμο πίσω να περιμένει. Ναι, εντάξει, δεν μην το λε. Δηλαδή, ισχύει λίγο το καθεστώ. Πιστεύω και καλά κάνουν. Ισχύει λίγο το καθεστώ. Λίγο το πώ στα νιάτα, στα νέα παιδιά. Νέα παιδιά τώρα, εντάξει, δηλαδή. Όταν σταμάτησε. 27 χρονών και ακόμα ναι. Δεν τον έχουν πάρει εθνική. Όταν σταμάτησε ο Διαμαντίδης, δεν είχε από πίσω όμως κάποιο backup. Πώς δεν ποιον είχε, τον Καλάθι. Καλάθης, Λούκας. Εντάξει, σαν playmaker τώρα ο Διαμαντίδης σταμάτησε σε μια ηλικία που θα μπορούσε να παίξει και. Ο Διαμαντίδης απλά του ήταν ο Διαμαντίδης, γι' αυτό μας φάνηκε. Πολλοί καλαθοσφαιριστές έχουν σταματήσει στο πικ του ενώ είχαν μπροστά του παραγωγικά χρόνια και το αποδείξανε μετά με τις ομάδες του. Είχαν μπροστά του. Ναι, αλλά αυτό και όταν έχεις... και τα νέα παιδιά κάποια στιγμή τα νέα παιδιά. Εντάξει, τα νέα παιδιά, αλλά αυτό πέσω στην Ισπανία και στην Γερμανία. Όταν ο Νοβίτσκι και ο Γκαζόλα, γιατί υπάρχει ένα δεδικασμένο τρόπο εντός εισαγωγικών, παίζανε μέχρι τα 37. Ο Νοβίτσκι έπαιζε μέχρι. Ναι, γιατί ο Νοβίτσκι δεν υπήρχε πίσω να δεν υπήρχε. Όταν είσαι ο παιχταρά, δεν υπάρχει ποτέ κάποιο να δει την καταστήσει. Δεν έχει να κάνει ότι θα φύγει ο Νοβίτσκι για να δώσει το Ποστανιάτα ή ο Διαμαντίδη που ήταν ο καλύτερο playmaker και γενικότερα ο καλύτερο μπασκετμπολίστα εκείνη τη στιγμή στη χώρα μα. Ναι, αλλά υπήρχε άνθρωπος όπως να υπήρχε μέλλον. Φάνηκε ότι δεν υπήρχε. Δηλαδή, γιατί να σε ρωτήσω κάτι, η ομάδα απέτυχε παταγωδώς και στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, ναι. Απέτυχε παταγωδώς και στο προελουμπιακό πέρυσι. Άρα σημαίνει ότι δεν είχε από πίσω τους αθλητές που θα δίνανε το έναυσμα για να επιστρέψει επιτυχίες. Εντάξει, κοίτα, εγώ σου λέω ότι ήταν απλά λόγω του. Δεν ήταν ότι έφυγε ο Διαμαντίδης. Ότι άμα ήταν δηλαδή Διαμαντίδης θα είχαμε ένα μετάλλιο παραπάνω δύο. Ενώ τώρα με Αντετοκούνμπο που φαίνεται προοπτική, όλοι θα θέλουν να παίξουν σε αυτή την εθνική. Εκεί είναι το θέμα, κατάλαβες. Ναι, ότι είναι λίγο. Νομίζω ότι οι Έλληνες καλαθοσφαιριστές είναι λίγο ωφελημιστές. Ναι, δηλαδή βλέποντας. Όταν, γιατί. Οι καλαθοσφαιριστές δεν είναι τέτοιοι. Έτσι κι αλλιώς του συμβολιάζει. Όχι, θέλω να πω ότι βλέποντας ότι η ομάδα δεν έχει πολύ μεγάλες προοπτικές, σταματούσανε γιατί σου λέει δεν πάμε ούτε για μετάλλιο, δεν πάμε τον Ατάλλο. Θα είναι για μας επιβάρυνση ουσιαστικά αυτό. Ενώ τώρα που θα δεις με τον Αντετοκούνμπο, αν συνεχίσει να συμμετέχει στην εθνική, γιατί ξέρουμε τώρα ότι με τον NBA δεν μπορείς να καταλάβεις όταν παίζονται τόσα λεφτά στα συμβόλαια. Ότι η ομάδα έχει προοπτικές για επιτυχίες, θα παρακαλάνε όλοι να παίξουν στην εθνική. Αλλάζει το σκηνικό. Εντάξει, μα πάντα ο καθένας, όλοι θέλανε να παίξουν στην εθνική. Αυτό σου λέω ότι δεν θέλανε. Όλοι θέλανε, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Ο Μπουρούσης ήταν να σταματήσει, νομίζω, την εθνική, αλλά θα παίξει ακόμη ένα χρόνο. Γιατί αυτό. Και βλέπουμε, και βλέπουμε. Μα να σου ρωτήσω. Ναι. Πόσο δώρο είχε γίνει τότε όταν είχαν. Αποκλείσει, ας πούμε, πριν πρώτη το κούμπο που έχεις, έτσι. Ναι, ναι. Είχαν τον Τριγκέρα που είχε αποκλείσει τον Μπόγρι από την Εθνική και γίνονται και γίνει ένας άλλος ολόκληρος. Γιατί
προτίμησε να πάρει τους Ελληνοαμερικάνους. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τη δουλειά τώρα. Ναι, προτίμησε τότε να πάρει τον Μπράμο και τον Βουγιούκα και αυτούς. Βουγιούκα, σε λέει, θα σε πάρω. Εννοείται, τελείωσε με το όνομα. Ήταν δικό μας χαρτάκι αυτό. Λοιπόν, όπως και να έχει, πιάσαμε και τα πασχετικά. Σήμερα μόνο αθλητικά, Ρεσιάκη. Μου είπες, Ντεμέκ δεν έχει. Ναι. Δεν έχει θεματολογία, όλο κάτι τσούκου 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 περνάμε μια ψηλή. Εγώ κοίταξα, αυτά που δεν με λοιπόν βλέπεις ότι κάθομαι εδώ στη γωνία μου και δεν μιλάνε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Άμα δεν τα γνωρίζω, αλλά όταν είναι για το μπάσκετ θα μιλήσω. Για το μπάσκετ... μπάσκετ θα μιλήσω. Θα μιλήσω. Θα κάνω γκριμίτα την κριτική. Για το μπάσκετ δεν θα ξανα... δεν το ξαναβρίζεις, το μπάσκετ. Λοιπόν, 7 και μισή θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό. Τσουκου τσουκου, πέρασε και η ώρα από εκεί που ήμασταν μέσα στις δυσκολίες του ξεκινήματος. Τώρα δώσουμε μας κι άλλο να πιάσουμε τα σπορτίβ θέματα. Χάνουμε βέβαια το κοινωνικό κοινό, διότι χθες το γάμο που ήμανε μου είπανε ότι μπάμπι μου, σ' ακούμε το πρωί, αλλά όταν πιάνετε αυτά τα αθλητικά. Και εμένα μου το έχουν πει. Ναι, ναι, όταν πιάνετε αυτά κλείνουν όλες οι γυναίκες. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλο το κοινό. Μία-μία θα μας πηγαίνει. Μία-μία θα μας πηγαίνει. Μία-μία. Το έχω ανάγκη και εγώ. Έχει ωραία παιδιά το μπάσκετ, κορίτσια, μην το υποτιμάτε. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε στο λόγο επειδή για το τελευταίο μας μισάωρο. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο μισάωρο του λόγο επειδή. 7 και 40 πρώτα λεπτά. Για κάνα 20 λεπτάκι. Ακόμη. Στην τέταρτη περίοδο, να το λέμε καλύτερα, γιατί εντάξει, ποτέ δεν είναι ακριβώς μισάωρο. Καλημερίζουμε και τους έσχατους που προστίθεται στην παρέα μας. Τους συντροφεύουμε στην μετάβασή τους, στα αυτοκίνητά τους κυρίως. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο καλά κουράγια σήμερα στη δουλειά. Εγώ είμαι λίγο δύσκολα τους ή άλλους, το είχα πει από το πρωί. Παρ' όλα αυτά η κουβέντα με ξύπνησε τον Μπούρου. Μπούρου το αθλητικό, να, έχει και τα καλά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Θα έπαιρνα νωρίτερα, αλλά είδα ότι θα είναι πασχετική συζήτηση. Ήταν πασχετική. Και λέω πολύ σοβαρή, φαίνεται κάτι να μην τους διακόπτει. Έτσι. Και πέρασε σιωπό. Ναι, αλλά επηρεάστηκες με αυτό, φαντάζομαι, που είπα ότι μάλιστα... Ναι, καταρχήν τώρα η εθνική ομάδα παίζει μέσα, λέει, κοπέλα που λέγεται Φασούλα, είναι δυνατόν να την υποστηρίξουμε? Έχει μέσα, το είπα και προχθές. Η Ρωσία έχει τη Χονέγκο. Είχε την κόρη του Βαγκ. Ναι, ναι, ρε μπασκεμπολίστα, άρα πω, ρε φίλε, αυτός ήταν μπασκεμπολίστα. Έτσι, είχε την κόρη του Τιχονέγκο μέσα. Πες κάτι, μακάρα πάνε καλά τα κορίτσια, μπάσκε και εξασφαλίσουν κανένα συμβόλαιο στην εποχή σε καμιά άλλη χώρα. Ο Ολυμπιακός κάνει μάζεμα και σπρώχνουν λεφτά στο μπάσκετ. Σιγά το μάζεμα, δηλαδή τώρα για να πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, σε αυτό το άθλημα, όπως είναι δηλαδή τώρα. Το οποίο δεν έχει όμως έσοδα, δεν έχει τίποτα, δεν έχει πόρους. Πιστεύω ότι με ένα μπάτζετ 150 ευρώ, κάνεις ομαδάρα, εντάξει, δεν θες παραπάνω. Εδώ κάνει ομάδα που έχουμε 120 ευρώ, ας πούμε, στο ανδρικό, δηλαδή κάνουμε 150 στο γυναικείο. Στο γυναικείο μπάσκετ βέβαια ποτέ δεν υπήρχαν οι μεγάλοι σύλλογοι, μόνο ο Παναθηναϊκός είχε τμήμα που χρόνια μεσουρανούσε και έπαιρνε πρωταθλήματα, είχε ιστορικά, ναι, όντως, ιστορικά όντως, και, με, όντως, όντως, και όντως, με εκδρομές κιόλας οπαδικές. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού παρακολουθούσαν πάντα γυναικείο μπάσκετ, αυτό τους το καταλογίζουμε και καλά έχουν κάνει εκδρομές. Και τώρα, άμα τη βάζει εθνική ομάδα των γυναικών τώρα να παίξει αντέλεσο ΠΑΟΚ, απέτσο ΠΑΟΚ, δεν το κέρδιζε. Αυτό είπαμε, ότι Μάλτσι παίζει για πλάκα πενταδάτη που λείπει το shooting guard από τον... Η β' ομάδα της, είναι πραγματική ρε παιδί μου, δεύτερη πενταδάτη της εθνικής, ναι, να κατέβει να παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ, τον έχει 4 πόντους διαφορά. Βάζουν βολές. Θα βάλει 4 βολές τελευταίες γι' αυτό. Έτσι. Βάζουν βολές οι γυναίκες πάντως. Αυτό είναι... αυτό και δεν είναι παράξενο. Δηλαδή, βλέπουν οι μπασκετμπολίες δικοί μας και χαζεύουν. Τι βάζουν και βολές αυτές. Πόπο, φοβερές παιχνίδια. Χαλάνε την πιάτσα, χαλάνε την πιάτσα. Ας τα να πάνε. Τι να πεις, ρε φίλε. Έτσι, έτσι. Κατά τα άλλα, πώς να πάνε καλά τα κορίτσια. Έτσι, πώς είμαστε κατά τα άλλα. Κατάλα τι. Πώς είμαστε, λέω. Ξεκινάει το καλοκαιράκι, είδα λίγο ζέστη εγκαλέτσι. Να τα αρχίζουμε και μπαίνουμε στο mood. Το καλοριφέρα ακόμα δεν τα έχουμε βάλει στην πλάπα για σιγουριά, γιατί θα πέρατε, γίνεται αύριο μεθαύριο. Τελειώσαμε. Έρχεται ένα χιονάκι, μπορεί να ρίξει, γίνεται. Και το μεταξύ διαβάζει κάθε θερμοκρασία 35, 37, 40, 30. Έτσι λέγεται. Φίλε, τι γίνεται? Όχι, έτσι είναι. Όταν σε παίρνει ο άλλος από το Βέλγιο και σου λέει εδώ πέρα έχουμε 37 βαθμούς. Για το εξωτερικό. Το εξωτερικό είναι εδώ και ένα μήνα έχουν βαράνε. Έχουμε βγει 22. Δηλαδή που κρατήσαμε, ρε. Εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ, να είδες. Τσίπρα, φύγε, μας ντροπιάζει. Δηλαδή, δεν είναι πράγματα αυτά. Παρετηθείτε, δεν έχουμε καλοκαίρι. Βεβαίως. Δεν μπορεί να είναι στις δικαιολογίες σου, παρετηθείτε. Καλά λένε οι άνθρωποι. Φύγετε, ντροπιάζει. Έτσι. Ούτε πάει, ούτε όσο δεν μπορεί να φύγει στην παραλία πλέον. Έτσι, έτσι. Αλλά νομίζω ότι από τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι, θα έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες και θα βιώσουμε. Εντάξει. Μακάρα, δουλέψτε τα όσοι δουλεύουν το καλοκαίρι και ζουν το χειμώνα, γιατί. Δυστυχώς το 30% του πληθυσμού από το καλοκαίρι περιμένει να βγάλει.
πάνε. Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα παλιά τα χρόνια αυτοί που δουλεύανε σεζόν, η οποία σεζόν δεν ήταν τώρα 1,5-2 μήνες, ήταν σχεδόν εξάμηνο, δουλεύανε 6 μήνες και μετά κάνανε ζωάρα. Βγαίνανε και ταμείο. Ισχύει. Ναι, ισχύει. Ναι, ωραία, ωραία. Μια πιο παλιά δουλειά, ναι. Πάνω σε μια πιο παλιά δουλειά, είχα δύο παιδιά μέσα, τα οποία παίρνανε άλευα από δοχονάδια, 4-4,5 μήνες το καθένας, ας πούμε, είτε δουλεύανε σε μαγαζιά, σε νησιά κυρίως, έτσι, γιατί εκεί ήταν τα καλά λεφτά, τα οποία βγάζανε στο τετράμινο αυτό μέσα, τα λεφτά που τα βγάζανε στη δουλειά, σύναλα τόσα, σύναλα τόσα. Ναι. Και σου λέει, φίλε, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, 4 μήνες δώσουμε άλευα από δοχών, ούτε ένθιμο, ούτε τίποτα, δεν με νοιάζει τίποτα πολύ. Ας μην ανοίξουμε, Ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, ναι, με το τότε και με το τώρα. Και για τα μαγάζια. Καμία σχέση. Να σε καλά. Αυτό που αφήνει ο κόσμος δεν είναι ίδια πλέον. Έτσι, έτσι. Μπάλους με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα μπανάκια μας τα κάνουμε. Δεν θα μας το στέλνεις. Τα μπανάκια μας τα κάνουμε. Το θέμα είναι. Πιο παλιά σου πήγαινε και έπαιρνε και 7 ποτάκια. Εντάξει, όχι. Και τώρα παίρνει μαζί στο φρουτάκι από το σπίτι. Καλά κάνεις. Γιατί είναι ανάγκη να πάνε ανοίξει το φρουτάκι. Τώρα δακινάκι στη σακούλα και λέει δεν μου είχε μισό πίσω και στον δρόμο. Μπελβεντέρε να ανοίξει τώρα στον πιτσόμπαρο. Καλά να. Εντάξει, είπαμε. Ούτε κατά διάρκεια. Να σε καλά, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μα περίμενε. Να το πού είσαι, σε περιμέναμε χθε να σε πούμε. Σε είπαμε χρόνια πολλά και στον αέρα κιόλα. Όχι, σώπαρα, να σε καλά. Βέβαια. Ήμουνα χθεσινοπροχθεσινός. Έτσι, άστα. Και εγώ είμαι χθεσινός, ας πούμε, οπότε ταυτιζόμαστε. Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά τα κατάφερες. Εδώ να δείτε τι βολές που ξεκίνησαν και βάζουν οι Βαλκάνιες. Μάλιστα, μάλιστα. Ενημέρωση κυρίες και κύριοι, από το πρώτο πόδι. Καθημερινές σας ενημέρωση. Πρέπει να σου βρω χορηγό. Να βγαίνεις να μας δίνεις την ενημέρωση από την Χαλκιδική. Πάγαμε πόρτα. Γιατί θεώρησα ότι είναι πιο εύκολο από Νάντια Κοπαντότσι και από Τατιάνα Σαμοϊνοβά όσον αφορά τις εθνικότητες. Αλλά παίρνω όσα είπα πίσω για τους αδερφούς μας τους Σέρβους. Ναι, έτσι, ομόδοξοι Σέρβοι, ναι. Γιατί εγώ είμαι ειλικρινής, εντάξει. Δεν με πειράζει το λέω, αλλά μόλις δω. Τώρα παλιά τους έλεγες οι Γιούγκοι υποτιμητικά, τώρα όμως γίνανε Σέρβοι. Γιατί. Βέβαια, οι αδερφοί μας οι Σέρβοι. Γιατί κάναμε διπλό χειρικό, οπότε. Μάλιστα, νάτο. Οπότε να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τον Τίτο. Έτσι. Μάλιστα. Άσε που ήταν και Παρτιζάν. Και κάτι άλλο πάνω στη βανέλα της Παρτιζάν. Οπότε το χάρηκα λίγο παραπάνω. Έτσι και εσύ μαζί λες Παρτιζάν. Παρτιζάν. Δεν βαριέσαι. Τι να κάνεις. Έτσι. Μ' αρέσει. Νος Βέσδα. Νος Βέσδα. Παρτιζάν. Παρτιζάν. Έτσι. Έτσι. Νος Βέσδα. Να τα μάθε. Τα μάθε. Να και ξένες γλώσσες σιγά σιγά στο παιχνίδι. Βέβαια, έτσι είναι. Όχι ρε, μιλάνε όλα ρε. Άκου να δεις φάση. Ήρθε μια τάξη Εστονή. Ναι. Εστονή. Όλες οι μπασκετικές χώρες επισκέπτονται. Όχι, η Εστονή δεν είναι τόσο μπασκετική. Η Λιθουανή είναι, ναι, σωστά. Η γλώσσα τους είναι κατά το 70% Ρώσικη. Ο Κούσμα δεν ήταν Εστονός. Ο Κούσμα. Ποιος? Ο Κούσμα. Εστονός ή Λετωνός ήτανε. Που είχε Παναθηναϊκός. Ήταν λίγο που ήρθε και στον Άρη. Ναι, ναι, έτσι, σοκ. Ο Σόκ έπαιζε και στην Εθνική της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης, το 87 ήταν μέσα, στέλεχος. Όχι ρε, Τιτσόκ. Ναι, ο Τιτσόκ ήταν. Όχι ρε, αυτός ήρθε πολύ μετά ρε. Ήτανε, σου λέω, μέλος, αφού προχθές είδαμε το παιχνίδι. Α, μπορεί να ήταν στην αποστολή. Ναι, ήταν, όχι, έπαιξε και μέσα εδώ. Ναι, ήταν. Τελικά όταν σταμάτησε, όταν πρωτοπήγε στον Παρθενακό, ήταν πολύ καλός. Όταν ήρθε στον Άρη, στο τελευταίο. Α, είχε έρθει και άλλο, δεν το θυμάμαι καν αυτό. Δεν το θυμάμαι καν αυτόν, αν έπαιξε ο Σοκ στον Άρη. Είδες. Ναι, ήρθε, τι Σοκ και τον στείλαν, γιατί και καλά ανακαλύψαν οι φωστήρες ότι αυτό που ψηλούχθηκε κάπου το είδανε γραμμένο όταν γεννήθηκε ο άλλος, το ένα το πόδι είναι λίγο πιο κοντά από το άλλο, τρίχες καθαρές. Και ο Φίλιππος είχε τον πόδι πιο τέτοιο με τον άλλο, κατατρόπωνε τους αντιπάλους. Να τα λέμε για αυτά. Πολύ καλός. Τους Αθηναίους. Και ο άλλος ο περιβόητος Εστονός, αν και είναι στο WRC, το ράλι Ακρόπολης και έτσι. Ο Μάρκο Μάρτιν, απίστευτο. Δεν το παρακολουθώ. Από τη στιγμή που σταμάτησε να γίνεται το ράλι Ακρόπολης στην Ελλάδα να είναι μέσα στο. Στο επίσημο καλεντάρι, εννοείται. Σταματήσαμε να βλέπουμε. Στον παραχρόνο. Όχι. Δηλαδή μία γίνεται σε εμάς, ναι. την άλλη Τουρκία. Χρονιά το πάνε μου φαίνεται Κύπρο, την άλλη Τουρκία και μετά πάλι σε εμάς. Ναι, αλλά τώρα το ράλι Ακρόπολης από εκεί χτίζαμε δεκάδα. Ήταν σταθερό και ήταν το πιο δύσκολο.
Εδώ αποχωρήσανε Κολοσσί, Μιτσουμπίση και. Μάλιστα. Ωραία, μ' αρέσει που πήγαμε. Ξέρουμε και τόσο φαφλατάδες είμαστε. Έχουμε άποψη και για τον WRC, εννοείται, για αυτό, γιατί δεν λέτε και τέτοια. Μάλιστα. Όλα θα τα πιάσουμε στο λόγο επειδή. Καλά, ρε, αφού είναι κατά γενική ομολογία των οδηγών, το θεωρούν. Από τα δυσκολότερα. Εντάξει, όχι εμείς οι Έλληνες, η πατρίδα μας και σε όλα πρώτοι, αλλά το θεωρούν πολύ καλό. Μάλιστα, να σε καλά, Νίκο μου. Σε φιλούμε. Όπα, έτοιμος να το κλείσει, ήταν μάλλον μπήκε κανένας πελάτης μέσα. 2-31-0-287-38 για λιγουλάκι ακόμη στη διάθεσή σας. FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή, facebookικά μας βρίσκεται και μας σχολιάζεται όλα τα τεκτενόμενα κατά τη διάρκεια της μέρας που προκύπτουν. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιώργο που μας γράφει, γνώστης και αυτός του γυναικείου μπάσκετ, ο Αθηναϊκός, λέει, ο αυτοκράτορας του γυναικείου μπάσκετ και όχι ο Παναθηναϊκός. Αστέρας Εξαρχείων. Ο Αστέρας είχε ομάδα, δεν ξέρω αν είχε. Έχει πάρει πρωτάθλημα στο γυναικείο μπάσκετ. Δεν νομίζω. Αλλά ήταν ομάδα που ο Πασεραϊκός είχε ομάδα βεβαίως στην Α1. Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει και παίκτηρα στο Survivor. Μπασκετική. Ορθούλα Παπαδάκου. Ω, έπαιζε μπάσκετ στον Παναθηναϊκό. Ο αδερφός στον Ολυμπιακό και αυτή στον Παναθηναϊκό. Αμέ. Τι λες, βρε. Τώρα νομίζω και ο ΠΑΟΚ έχει στην Α1, δεν ξέρω, και ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος. Καλημερίζουμε και την Έλσα και τον Αναστάση που μας ακούνε. Φεύγω, λέει, Λευκάδα για δουλειά. Ωραία δουλειά. Ποιος? Να, υποφέρει η φίλη μας η Έλσα. Φεύγει, λέει, Λευκάδα για δουλειά. Δύσκολα, υπάρχει κόσμος που περνάει δύσκολα και έξω, Άκη μου. Εμείς ούτε μέχρι την γιατριάδα να πάμε για δουλειά. Εμείς την πάρτι μας κοιτάμε. Μέχρι τη μύτη μας. Πιο πέρα δεν ξέρω. Έτσι, την πάρτι μας. Βολευόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα air condition τώρα. Τι να πας στη Λευκάδα εκεί, υγρασίες, τέτοια αυτά. Καλό δρόμο, καλό ταξιδάκι. Και στον κόσμο που μετακινείται εκτός πολέως. Διότι και εμείς θα φύγουμε αύριο για δουλειά. Θα πάμε στο Βόλο για δουλειά. Όλοι για δουλειά. Ούτε ένα μπανάκι ας έσπρισε το κορμί μας. Να μαυρίσουμε. Γιατί ξέρεις, το μαύρισμα είναι μια τεχνική του αδυνατίσματος, Σάκη μου. Ναι, το έκανα πέρυσι με μεγάλη επιτυχία. Καθόμουν στον ήλιο και εγώ ήμουνα. Αλλά τι, όταν θα σε δει κάποιος στον δρόμο, δεν θα σου πει πως πάχινες έτσι. Σου πει πως μαύρισες. Τσιμπάς ένα credit και δεν ασχολούνται με το τέτοιο. Οπότε δεν χρειάζεται να τρέχετε γυμναστήρια και αυτά. Καθίστε στον ήλιο με προστασία. Τα ρηφόχερο, τέτοιο. Λοιπόν, είχαμε και σήμερα ένα ωραίο θεματάκι που αντλήσαμε από το... από το διαδίκτυο και είδες με αυτά και με αυτά δεν θα προλάβουμε και να το, να το πούμε, αλλά λες να το αναφέρουμε. Να το αναφέρουμε. Έχει πολλές, πολλές λέξεις. Πιάσαμε... Ας πούμε ποιες έχουμε ακούσει. Ποιες έχουμε ακούσει, θα πούμε αυτές που είναι τις καθομιλουμένες. Γιατί είδες, ξεκινήσαμε με την αναζήτηση του τι σημαίνει γκαϊλές και ψάξαμε και βρήκαμε τις ετυμολογίες. Και υπάρχουν πολλές λέξεις όντως, με περίεργη κιόλας έτσι, ναι, εκφορά του λόγου. Ας πούμε, που τις χρησιμοποιούμε και δεν ξέρουμε τι σημαίνουν. Ναι. Ας πούμε, κοίταξε, εγώ στο στρατό είναι διάστημα λόγω του ότι. Ναι. Λόγω επειδή στο στρατό είχαμε κριτικούς. Να μιλάμε λάθος. Είχαμε κριτικούς και υπόλοιπους. Ναι. Είχα ένα διάστημα είχα υιοθετήσει το γρόθος. Το γρόθος, και εγώ το από σένα το άκουσα και ο οποίος σημαίνει τι σημαίνει. Είναι ο Βλάκας. Ο Βλάκας. Ο Βλάκας όμως στην γρόθος, Κρήτη. Ο Γρόθος, ναι, ναι, από αλλού βγαίνει. Από πού βγαίνει. Γρόθος, Γροθιά. Α, ναι, από εκεί, ναι, βγαίνει. Όχι αυτούς που. Κάτι άλλο. Μια άλλη δουλειά που γίνεται με την Γροθιά, τέλος πάντων. Βέβαια μου και το ταυτίσανε με αυτό. Έτσι. Ο κάθε τόπος έχει και τη δικιά του βρισιά. Ναι. Η ντόπιο λαλιά που λέμε. Για να ξέρετε τώρα που θα πάτε διακοπές, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε επιγραμματικά πώς να βρίζετε ή μάλλον να μας σας βρίσουν, να ξέρετε ότι δεν σας έχουν κάνει κάποιο κοπλιμάν. Αν πάτε στην Κρήτη και σας πούνε Γρόθο, σας λένε Βλάκα. Αν σας πούνε Ντελμπισά, δεν είναι κάποιος ποδοσφαιριστής, δεν είναι Ντελμπισάιρ, ναι, σημαίνει ο απατεώνας. Αν πάτε στην Κέρκυρα και σας πούνε Ιμπάστορο, ούτε και αυτό είναι ιδιαίτερα τιμητικό, πάλι απατεώνα θα σας πούνε. Βαγαπώντες. Βαγαπώντες. Από εκεί μάλλον βγαίνει, έχει την, ναι, κοινή ρίζα. Αν σας πούνε στο Ιόνιο, βγαίνει στη Λευκάδα, Έλσα μου. Αν σε πούνε ότι είσαι βαγαπώντισα, δεν είναι κανένα κομπλίμαν, σημαίνει ότι είσαι και εκεί απατεώνας. Στην Κρήτη, αν σε πούνε ψεγαδιάστρα, κουτσομπόλα. Στην Κέρκυρα, ωραίο, μ' αρέσει αυτό. Ζορκόκολο. Ζορκόκολο. Τι μπορεί να σημαίνει το ζορκόκολο? Εξόλης και προόλης, αυτό, ναι, σημαίνει. Ελαφρονηθών. Ελαφρονηθών, ελαφρονηθών. Βάλε ένα ξέ και καταλαβαίνεις.
Σμπερλάδος, ωραίο, μ' αρέσει. Γι' αυτό το ξέρει, το γνωρίζει η αλήθεια. Ναι. Ο τρελός του Ιωνίου. Και ερχόμαστε και στα δικά μας νησιά, γιατί και εμείς έχουμε εδώ νησιά και βρισκές. Αν πας στη Θάσο που είναι κοντά μας και πολλοί κόσμοι την επισκέπτονται το καλοκαίρι και ακούσεις να σε λένε παρασάλαγκο, σημαίνει ότι αναφέρονται σε σένα και σε χαρακτηρίζουν τρελό. Στην Κέρκυρα έχει μια πολύ ωραία επίσης εκφράση, το θα γίνει ρεμπομπό. Δεν είναι καμιά έκφραση, θα μπορούσε να είναι και αθηναϊκό. Έλα φιλαράκο, θα γίνει ρεμπομπό, σου μιλάω ένα παρεάκι. Μιλάμε πολύ by the way. Θα γίνει της κακομήρας το ρεμπομπό. Τα έκανες μούτι. Περίπου με αυτό που μπορείς άμα αλλάξεις το τάφι, είναι περίπου ίδια η ετοιμολογία. Ότι τα έχεις κάνει, άστα να πάνε. Στα αρβανίτικα. Ναι, στα αρβανίτικα όμως, αυτά προς την νότια Ελλάδα. Στερεά. Είναι πολύ ωραία, έχουν ωραία λεξιλόγια. Έχουν ωραίες, ναι, έχουν ωραίες βρισκές, να τις χρησιμοποιήσουμε. Μη κουτίζεις, λένε οι Κερκυραίοι και λένε, χαρακτηρίζουν, μην είσαι χαζός. Το αγαπημένο μας, αυτό το ξέρουν πανελλαδικά και θα πρέπει να είναι περήφανοι οι πατρινοί, το Μινάρας. Εγώ όταν ακούω Μινάρας για κάποιο λόγο μου έρχεται στο μυαλό Κατσουράνη. Κατσουράνη, τροπή να λες. Όχι ότι είναι Μινάρας. Α, είπα και εγώ, μην χαρακτηρίζεις έτσι. Ο Κατσουράνης με αυτή την χρειά που έχει, τον έχεις ακούσει ο Κατσουράνη να μιλάει. Τον έχω ακούσει. Να σε φαντάσεις αυτό τον λέει Μινάρα. Δεν λέει πολύ νικελί όμως ο Κατσουράνης. Όχι, ναι, αλλά έχει το... Λέει γρήγορα. Είναι... Που σημαίνει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, είναι το λαλάκας ουσιαστικά στα πατρινά. Στην Κέρκυρα αγανάδο άμα σε πούνε, σημαίνει ψάξε ότι καλά, ψάξε λέει, καλά το μέτωπό σου, είσαι ο κερατάς. Μήπως βρίσκεις στη μάλιστα κάστα της πόρτας, αυτά. Ωραίο είναι το ακουσμένη. Ακουσμένη δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει χρήση κάποιων ψυχότροπων ουσιών και βρισκόμαστε σε κατάσταση μέθης ή οτιδήποτε. Ακουσμένη είναι η γυναίκα του αγανάδου. Είναι σαν να λέμε το ζορκόκολο. Ναι, είδες, κάνουμε και συνδυαστική. Δηλαδή αυτή που απατάει, ας πούμε. Ακουσμένο είναι αυτό. Ναι, είναι ακόμα να σου πούνε ακουσμένη. Είναι πρόβλημα. Στο Ιόνιο Γκρετζεούλη λένε το Σατανά. Τη Ρόμπα στην Κέρκυρα λένε Αλμαρνέρα. Αλμαρνέρα, ναι. Στην Κρήτη Βουτσέ, άμα σε πούνε, αναφέρονται στα κόπρανα των βοδιών. Στους Παξούς, την κακιά γυναίκα. Άμα πρίζεις εκεί κανέναν στον μπάρο, όταν θα παραγγέλνεις τους καφέδες σου και στα εστιατόρια και σε πούνε Αλόισες. Ωραίο όμως, Αλόισες, ακούγεται και λίγο ισπανικό. Είναι η κακιά γυναίκα. Ο Αμάντζελος είναι ο κακοντυμένος στην Κέρκυρα. Και έχει κατάξει, έχει πάρα πολλά. Το μπρόκολο, μου αρέσει. Το μπρόκολο είναι λέει, το ποπομέρι στο Ιόνιο. Πίθα. Ναι, ωραίο. Είναι επίσης ο ποπός. Κλαμπάνια. Τα κλαμπάνια είναι τα χαμνά στην Κέρκυρα. Έτσι, η λαμπόρδα είναι η γυναίκα που κουνάει τον ποπό της. Ωραίες, ωραίες εκφράσεις. Στραβοχάλα. Έτσι. Και πολλά άλλα που θα έχει κάθε χώρα ή κάθε χώρα, λέω. Πόλης κράτος. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αφού μάθαμε και λεξιλόγιο, είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε. Μορφώσαμε και σήμερα. Έτσι, σας εγκαταλείπουμε. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, τη συμπαράσταση σε αυτή τη δύσκολη μέρα την οποία ανταπεξήλθαμε, θεωρώ. Θα κάνω ένα απολογισμό από μόνος μου. Άκη, σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Με βοήθησες. Και θα τον ύπνο μου για πάρτι σου. Να το πετάει και ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα τα social media θα πέσουν, γιατί το λόγο επειδή θα κάνει μια εμφάνιση. Πού ρε? Το έχουμε πει μεταξύ μας τώρα. Πού, πάμε κάπου. Έλα ρε, στην... Αθηνά. Α, εντάξει, οκ. Νόμιζα... Όχι, νόμιζα μεσοβδόμαδα ότι έχουμε κάτι. Ας πούμε και λέω, έχασε επεισόδια. Λοιπόν, Σωτήρης Βακάρος μέχρι και τις 10, το λόγο επειδή εγκαταλείπει. Σας ευχαριστούμε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, φιλιά. Τσάω. Γεια σας.